δεν προχωρεί η υπόθεση με την ταχύτητα που θα ήθελα. Έμπλεξα με αυτόν τον Σταυρόπουλο και το χειρότερο είναι ότι βαρέθηκα και το ελεηνό σεξ που κάνει. Καμιά διάθεση δεν έχω να ξαπλώνω μαζί του στο κρεβάτι. Σε άλλη περίπτωση θα είχαμε χωρίσει προπολού, αλλά πώς να το πω αυτό στον ιατρίδη. Εκείνος πάλι από τη μεριά του μου συστήνει υπομονή. Έτσι προχωρούν αυτές οι υποθέσεις, με εξηγεί. Είναι θετικό το γεγονός ότι είμαι μόνη, χωρίς οικογένεια που επαναλαμβάνει κάθε τόσο. Τέτοια άτομα ψάχνουν οι εχθροί του κράτους. Άτομα που δεν έχουν οικογενειακούς δεσμούς, που δεν δένονται με δεσμούς αίματος με άλλα άτομα. Τι στην οργή ακριβώς κάνει αυτός ο Σταυρόπουλος? Είναι μπλεγμένος σε καμιά συνωμοσία? Τα ΜΜΕ, βέβαια, ποτέ δεν αναφέρονται σε τέτοια θέματα. Σύμφωνα με τις ειδήσεις, όλα στο κράτος λειτουργούν ομαλά και όλοι οι πολίτες το εμπιστεύονται. Καλά, εντάξει, το παρακάνω και τα ΜΜΕ. Εγώ τουλάχιστον έχω καταδώσει 2 συναδέλφους για υπονομευτική συμπεριφορά απέναντι στο κράτος. Και τώρα παρακολουθώ αυτόν τον Σταυρόπουλο. Αλλά τι παραπάνω να κάνει αυτός άραγε? Τι είναι αυτό το βαθύτερο που μου είπε ο ιατρίδης? Πάντως η κοινωνική ειρήνη που μας υποσχέθηκε το κράτος επικρατεί παντού, σε όλη τη χώρα. Τίποτα δεν έχει συμβεί εδώ και χρόνια που να μας βάλει σε ανησυχία. Μπορεί κάποιοι ελάχιστοι πολίτες να γκρινιάζουν, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Πάντα υπάρχουν κάποιοι που ονειρεύονται ταραχές και συγκρούσεις. Και εν πάση περιπτώσει, όσοι γκρινιάζουν παίρνουν την ανταμοιβή τους με μια μετακίνηση σε ακριτικές περιοχές. Τέλος πάντων, γιατί δεν παρακολουθεί η ασφάλεια το Σταυρόπουλο να δει πού πάει και τι κάνει? Γιατί πρέπει να ξέρει πόσο εγώ το μυστικό του? Τόσο δύσκολο είναι να το ανακαλύψουν αυτοί? Θα ήθελα να ρωτούσα τον ιατρίδη σχετικά, αλλά δεν τολμώ. Ο άνθρωπος αυτός έχει κάτι πάνω του που με τρομάζει. Είναι πολύ ευγενικός μαζί μου. Δεν λέω και πάντα μου τονίζει ότι εκτιμά την αφοσίωσή μου στο κράτος. Ωστόσο, δεν μου επιτρέπει καμιά οικειότητα. Έχει κάτι το τρομακτικό αυτός ο άνθρωπος που δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακριβώς. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε εδώ στο Polish Art. Διάβασα ένα μικρό απόσπασμα από το επίμονο φαινόμενο της Κέτης Βασιλάκου. Πολύ χαίρομαι που κάθομαι δίπλα της εδώ στο τραπέζι, κάτι που δεν συνηθίζω, γιατί νιώθω μαζί της μία οικειότητα. Νιώθω μαζί της ότι πρέπει να την ευχαριστήσω για ό,τι έχει κάνει για μένα και για τον χώρο. Δεν θα ξεχάσω ότι η πρώτη παρουσίαση Σαράτο και Λεωνίδα των εκδόσεων Απόπειρα στον χώρο ήταν του δικού της βιβλίου που έγινε πριν από 3-4 χρόνια περάσαν. Και πάντα μας στηρίζει με τον τρόπο της και πάντα θέλω να ακούω τον ουσιαστικό λόγο της, είτε μας τον δίνει μέσα από την ποιησή της, μέσα από την πεζογραφία, μέσα από τον δοκιμιακό της λόγο, μέσα από την διαφορετική σκέψη της. Χάρηκα που θέλησε να βρεθούμε αυτή τη νύχτα μετά το χιονιά εδώ στο Polish Art, γιατί στο τελευταίο της βιβλίο, σε αυτό που παρουσιάζουμε εδώ και το οποίο θα μας χαριστεί για νεόδωρα από την ίδια, καταπιάνεται με θέματα που μας ταλανίζουν όλους, μας βασανίζουν όλους τα τελευταία χρόνια. Είναι η σκέψη της, η αναζήτησή της γύρω από την κρίση. Βεβαίως είμαι σίγουρος ότι η Κέτη είναι αυτή που μπορεί να μην μιλήσει επιφανειακά για όλο αυτό το φαινόμενο, αλλά να το δει σε βάθος. Πολύ χαίρομαι που βλέπω αρκετούς φίλους εδώ και αρκετούς ξεχωριστούς
συγγραφείς, ποιητές που συμπορευόμαστε, που έχουμε κάνει μαζί παρουσιάσεις. Να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά τους φίλους της Απόπειρας για αυτή την ωραία ευκαιρία και αφού ευχαριστήσουμε όλους όσους βρεθήκατε εδώ, να δώσω τον λόγο στην Κέτη, λέγοντας ένα τεράστιο ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Θα την αφήσω μόνη εδώ, όπως είναι η αγωνία του τερματοφύλακα πριν από το πέναλτι. Μου το κλέψες. Έτσι, αλλά... Δεν έχω καμία αγωνία. Καμία αγωνία, γιατί είσαστε φίλοι. Έχω μια αίσθηση ότι είμαστε μια παρέα. Έχουμε κάποια οικειότητα, με μερικούς μεγαλύτερη οικειότητα, με άλλους λίγο λιγότερη. Έχω μεγάλη χαρά επίσης, γιατί αυτή τη φορά ήρθαν μαθητές μου από την πρώτη εκείνη χρονιά που διορίστηκα στην επαρχία και μπήκα σε τάξη. Ήρθαν λοιπόν οι πρώτοι μαθητές της καριέρας μου και νιώθω ιδιαίτερα συγκινημένη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και βέβαια είσαστε πάντα οι καλοί φίλοι εδώ, επομένως δεν έχω κανένα λόγο να έχω άγχος, αγωνία, τι θα πω, μπορώ να πω και καμιά σταχλαμάρα. Αυτό που θα γλιτώσετε, εν πάση περιπτώσει, με την παρουσίαση αυτή του βιβλίου είναι ότι δεν θα ακούσετε πολλούς επένους, δεν θα ακούσετε κανένα έπαινο για το βιβλίο, όπως ήθιστε όταν κάποιος παρουσιάζει το βιβλίο κάποιου άλλου. Διότι όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να σας λέω, είναι ωραίο το βιβλίο μου. Θα μιλήσω λοιπόν περισσότερο για τον προβληματισμό που βγαίνει από αυτές τις ιστορίες που έγραψα και για το πώς ξεκίνησα να τις γράφω. Καταρχάς, μου αρέσει πολύ η λογοτεχνία φαντασίας. Όχι οποιαδήποτε φαντασία, δεν μου αρέσουν τα φαντάσματα, οι μάγισσες, τη δράκη αυτά, αλλά μια λογοτεχνία που, φαντασίας που σε βάζει σε μια... σε αναγκάζει να σκεφτείς, να γυρίσεις πάλι δηλαδή στην πραγματικότητα και να σκεφτείς τον άνθρωπο και την κοινωνία, αυτή η λογοτεχνία φαντασίας μου αρέσει. Τέτοια λογοτεχνία... Έτσι, για παράδειγμα, στα γρήγορα έχει γράψει ο Κάφκα και ο Μπόρχες. Και το κορυφαίο, ίσως, για μένα, κορυφαίο έργο αυτής της λογοτεχνίας είναι το 1984 του Orwell, που είναι όχι επιστημονική φαντασία, αλλά πολιτική φαντασία. Θα έλεγα λοιπόν ότι και αυτές τις τρεις ιστορίες που έγραψα, αυτές οι τρεις ιστορίες ανήκουν στο χώρο της πολιτικής φαντασίας. Δηλαδή μιλάω για κάτι που δεν υπάρχει, που είναι φανταστικό, αλλά που μας γυρίζει αμέσως στην πραγματικότητα. Δηλαδή, δεν μας απομακρύνει σε άλλες σφαίρες, ξέρω εγώ, παράξενες ή απρόσιτες, αλλά μας επιστρέφει πάλι εδώ, στην κοινωνία, στην πραγματικότητα. Πώς ξεκίνησα να γράψω αυτές τις τρεις ιστορίες? Καταρχάς, επειδή μου αρέσει να φαντάζομαι διάφορα, πρώτα-πρώτα σχηματίστηκαν στο μυαλό μου, τις φαντάστηκα. Μετά σκέφτηκα ότι δεν ήταν άσχημα να κάνω μια προσπάθεια να γράψω αυτό που φαντάστηκα. Οπότε αναγκαστικά μπήκα σε μια άλλη λογική, ότι αυτό έπρεπε να δημιουργηθεί ένα story, ένα σενάριο, να βρεθούν πρόσωπα, να δημιουργηθεί πλοκή, γεγονότα και όλα αυτά. Και βέβαια στο τέλος να βγει και ένα συμπέρασμα, δηλαδή να μην είναι απλώς μια ιστορία που τη διαβάσαμε και τέλειωσε, αλλά να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα, ένα μήνυμα, ας πούμε, ένα προβληματισμό. Να πω επίσης ότι το βιβλίο αυτό που απ' έξω λέει ότι είναι ένα διήγημα και δύο νουβέλες, θα ήταν καλύτερα αν το γράφαμε ότι είναι ένα διήγημα, μία νουβέλα και ένα μικρό μυθιστόρημα, γιατί το κράτος, η τελευταία ιστορία, είναι αρκετά μεγάλη, είναι εκτεταμένη, δηλαδή θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν μικρό μυθιστόρημα. Στο πρώτο λοιπόν το διήγημα είναι, που λέγεται ο έλεγχος πληθυσμού, παρουσιάζω μια κοινωνία δυτικού τύπου βέβαια, η οποία βρίσκεται, δεν είναι η Ελλάδα, γιατί δεν θα ήθελα να σκεφτεί ο αναγνώστης ότι μιλάω για τη δική μας κρίση που περνάμε εδώ. Με ενδιαφέρει κυρίως να μιλήσουμε για την παγκόσμια οικονομική κρίση που ταλάνισε ολόκληρο τον πλανήτη. Η σκέψη μου ήταν, εντάξει, τα κράτη κάνουν διάφορες προσπάθειες, οι κυβερνήσεις κάνουν διάφορες προσπάθειες για να μην διαλυθεί η οικονομία αυτή υπάρχουσα, με διάφορους τρόπους, σωστούς, λάθος, δεν έχει σημασία, γιατί δεν πολιτικολογώ ακριβώς, εγώ κοινωνιολογώ περισσότερο. Κάνουν λοιπόν διάφορες προσπάθειες να κρατηθεί η ισορροπία της οικονομίας, να μην διαλυθεί. Ζητάνε όμως από τους πολίτες συνεχώς όλο και περισσότερες θυσίες.
μήπως φτάσουμε κάποια στιγμή σε μια κοινωνία που θα είναι μεν πολιτισμένη, δημοκρατική και όλα αυτά, αλλά που θα έχουν πιστεί οι πολίτες ότι πρέπει να δουλεύουν πολύ και να φεύγουν νωρίς από το μάτι του το κόσμο για να μην είναι βάρος στους νεότερους. Δεν είναι πολύ πρωτότυπη σκέψη μου, γιατί από ό,τι διάβασα μετά, στις πρωτόγονες κοινωνίες, στις πολύ πρωτόγονες, που η τροφή ήταν λίγη, ήταν ακόμα νομαδικές κοινωνίες αυτές, ομάδες που μετακινούνταν από το ένα μέρος στο άλλο, αυτοί που δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν, συνήθως ηλικιωμένοι βέβαια, εγκαταλείπονταν. Ήταν δηλαδή κάτι που ήταν φυσικό για την ομάδα, είσαι γέρασες εσύ, δεν μπορείς να ακολουθήσεις, μείνε εκεί, περίμενε να πεθάνεις, εμείς προχωρούμε. Αυτό ισχύει και στη φύση, δηλαδή στις αγέλες, αν κάποιο ζώο τραυματιστεί και δεν μπορεί να ακολουθήσει την αγέλη, η αγέλη το εγκαταλείπει, δεν μοιάζεται, δεν κάθεται να το φροντίσει, το ζώο εγκαταλείπεται στην τύχη του και το κοπάδι συνεχίζει. Αυτή η φυσικός νόμος, ο μηχανισμός αυτός, περνάει και στην πρωτόγονη ανθρώπινη κοινωνία και έχει και κάποιες επιβιώσεις μετά και σε μεταγενέστερες κοινωνίες, αλλά της εποχής εκείνης, αρχαίες δηλαδή κοινωνίες. Έχουμε μαρτυρία ότι στην Κέα επικρατούσε το κύον νόμιμον, έτσι λεγόταν, δηλαδή εκεί όποιος έφτανε στην ηλικία των 60 χρονών, που θεωρείται τότε ότι ήταν υπέργυρος, οικειοθελώς έπαιρνε το κόνιο και έφευγε για να αφήσει χώρο στους νεότερους. Ο Στράβων επίσης μας αναφέρει ότι συνέβαινε το ίδιο σε κάποιες πρωτόγονες κοινωνίες στην Σαρδινία και στην Κασπία. Και για τους Σκύθες ακούγεται αυτό. Αργότερα βέβαια που ο κόσμος άρχισε να έχει κάποια περίσσια τροφής, εμφανίστηκε και το αίσθημα αυτό της αγάπης προς τον ηλικιωμένο. Και βέβαια από εκεί και πέρα η κοινωνία άλλαξε αρχές και τώρα αγαπάμε τον αδύναμο, τον ηλικιωμένο, τον φροντίζουμε μέχρι το τέλος. Μόνο που όταν βγήκε το βιβλίο μου, κάνα μήνα αργότερα, στα νέα εμφανίστηκε η εξής είδηση, σας τη διαβάζω όπως τη διάβασα κι εγώ. Στην Ολλανδία. Η Ολλανδική κυβέρνηση, έγραψε η εφημερίδα, σκοπεύει να παρουσιάσει σχέδιο νόμου με το οποίο θα νομιμοποιήσει την ευθανασία σε άτομα που νιώθουν ότι έχουν ολοκληρώσει τη ζωή τους αλλά δεν βρίσκονται απαραίτητα στο τελευταίο στάδιο κάποιας θανατηφόρου ασθένειας. Η Υπουργός Υγείας Edith Sippers αναφέρει σε επιστολή ότι επειδή η επιθυμία για τον τερματισμό της ζωής συναντάται κυρίως στους ηλικιωμένους, το νέο σύστημα θα περιοριστεί σε αυτούς. Δεν ανέφερε όμως το κατώτερο όριο ηλικίας. Προφανώς αυτή η πρόταση δεν πέρασε γιατί δεν ακούσαμε από τότε τίποτα, αλλά ήδη δηλαδή βλέπουμε ότι στη σύγχρονη κοινωνία σε κάποιους περνάει από το μυαλό αυτή η σκέψη ότι είσαι μεγάλος εσύ, τι προσφέρεις, ό,τι έζησες έζησες, καλά έζησες, τέλος πάντων, αν θες να φύγεις εμείς καμιά αντίρρηση δεν έχουμε, θα σε βοηθήσουμε κιόλας. Κάπως έτσι λοιπόν στο δίγημά μου αυτό, στον έλεγχο πληθυσμού, έχουμε τον κεντρικό χαρακτήρα, τον κύριο Σόρενσον, ο οποίος γίνεται 80 χρονών. Και στην ηλικία αυτή πρέπει να πάρει την απόφαση, τι θα κάνει. Βέβαια, επειδή είναι σε μια δημοκρατία δυτικού τύπου, όπου ο πολίτης έχει δικαιώματα και επομένως τίποτα δεν γίνεται με τη βία, πρέπει να το αποφασίσει ο ίδιος. Δεν θα το επιβάλλει με το ζόρι η πολιτεία. Επομένως, υποτίθεται ότι έχει την ελευθερία να το επιλέξει. Όμως, ήδη οι πολίτες όλοι έχουν πιστεί ότι έτσι πρέπει να γίνει. Και αν δεν το κάνει, θα έχει απέναντί του εχθρική μια ολόκληρη κοινωνία. Αν επιλέξει δηλαδή να μην κάνει ευθανασία, θα ζήσει, αλλά θα είναι απέναντί του εχθρική όλοι. Και δεν ξέρω αν αυτό θα ήταν το καλύτερο για αυτόν. Από το δίηγημα αυτό θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα που δείχνει πώς λειτουργούσε η κοινωνία και οι εργαζόμενοι, ποια ήταν η ζωή των εργαζόμενων και ποια αυτοί που έπαιρναν σύνταξη. Μιλάει ο ίδιος ο κύριος Σόρενσον. Το κράτος δεν τσιγκουνεύεται τα χρήματά του, παρέχει τα πάντα στους προνομιούχους συνταξιούχους.
άρεστη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μεγάλη σύνταξη, ατέλειες σε θεάματα, ταξίδια σε όλο τον κόσμο σε τιμές πολύ χαμηλές. Έκανα πολλά ταξίδια τα πρώτα χρόνια, πήγα σε μέρη μακρινά, εξωτικά. Μετά γύρω στα 70 βαρέθηκα. Ήταν και κουραστικές αυτές οι μετακινήσεις για την ηλικία μου. Προτίμησα να μείνω στην πόλη μου και να περνώ ευχάριστα τον καιρό μου με μικρούς περιπάτους, με βιβλία, κινηματογράφο και θέατρο και με τη συντροφιά των φίλων μου. Πήγαινα και στις Madame Denise πότε πότε. Με λίγα λόγια, αυτά τα τελευταία 13 χρόνια μπορώ να πω ότι ήταν τα καλύτερα της ζωής μου. Είχα φυσικά κάθε δικαίωμα να απολαύσω τις χαρές που είχα στερηθεί ως τα 67 μου που πήρα τη σύνταξη. Μέχρι τότε είχα δουλέψει ευσυνείδητα, δηλαδή πολύ κουραστικά. Όσοι βρίσκονται στην ενεργό ζωή εργάζονται πολύ σκληρά, 10 με 12 ώρες την ημέρα. Έχουν χαμηλές αποδοχές, άδεια δικαιούνται μόνο μια εβδομάδα το χρόνο και είναι υποχρεωμένοι να απέχουν από κάθε κατάχρηση και βλαβερή συνήθεια, ώστε να διατηρούν την υγεία τους σε καλά επίπεδα. Φυσικά όλοι ονειρεύονται την ημέρα της συνταξιοδότησής τους. Είναι αλήθεια ότι αρκετοί, μόλις μπουν στη σύνταξη, ρίχνονται ασυγκράτητοι στις ειδονές που είχαν στερηθεί στα νιάτα τους και πεθαίνουν μέσα στα πρώτα 3-4 χρόνια. Πεθαίνουν πάντως ευχαριστημένοι. Και το κράτος είναι και αυτό ευχαριστημένο, γιατί απαλλάσσεται από την υποχρέωση να τους συντηρεί. Το δόλωμα δηλαδή εδώ είναι ότι δούλεψε σκληρά, θα έχει στερήσεις, δεν θα απολαύσεις τη ζωή όπως θα το ήθελες, αλλά όταν θα φτάσεις στη σύνταξη εμείς θα σου δώσουμε αρκετό χρήμα και αρκετά προνόμια για να ζήσεις περίφημα με όλες τις απολαύσεις για 13 χρόνια μέχρι τα 80 σου. Θα σου επιτραπούν τα πάντα, μπορείς να καπνίζεις, να πίνεις, ακόμα και ουσίες μπορείς να παίρνεις, κανείς δεν θα σου το απαγορέψει. Μέχρι τα 80. Μετά όμως, αρκετά πέρασες καλά, πρέπει να πάρεις τις αποφάσεις σου. Ο κύριος Όρεσον λοιπόν διηγείται αυτό την ιστορία του, ξεκινώντας ότι σήμερα κλείνω τα 80 χρόνια μου. Αλλά δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει. Και δεν θα σας το πω κι εγώ βέβαια, γιατί θα χάσει και το ενδιαφέρον της η ιστορία. Θα το δείτε διαβάζοντας. Λοιπόν, το θέμα είναι να ευημερεί η οικονομία, γιατί αν δεν ευημερεί η οικονομία εξαθλειώνεται και ο λαός. Αλλά μην φτάσουμε στο σημείο να ευημερεί η οικονομία εις βάρος του λαού. Αυτό δηλαδή κάπου πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Δεν είμαι οικονομολόγος, δεν πολιτικολογώ, απλά πολύ απλά λέω ότι ναι, θέλουμε μια καλή οικονομία, αρκεί βέβαια αυτό να μην είναι εις βάρος της ζωής που είναι μία και μοναδική. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο που είναι η νουβέλα. Η νουβέλα ονομάζεται το επίμονο φαινόμενο και από εκεί πήρε και τον τίτλο όλο το βιβλίο. Το θέμα είναι η κλιματική αλλαγή. Βέβαια ο προβληματισμός δεν είναι αυτός, μολονότι η εύκολα αναγνώσεις θα πει το θέμα είναι αυτό, ας πούμε, ότι μολύνουμε το περιβάλλον μας και ήδη αρχίζει, βλέπουμε τι γίνεται στον κόσμο, τι καταστροφές γίνουν, χιονιάδες, παγετοί, πλημμύρες, όλα αυτά, άρα αυτό είναι το θέμα. Θα έλεγα ότι είναι ένας προβληματισμός, αλλά περισσότερο είναι σαν αφορμή, γιατί ο προβληματισμός μου είναι λίγο διαφορετικός. Θα σας εξηγήσω παρακάτω. Πάλι βέβαια ξεκίνησα με τη σκέψη αυτή, παρακολουθώντας τα φαινόμενα αυτά εδώ και κάποια χρόνια, βλέπουμε ότι όντως έχει αλλάξει το κλίμα, επομένως ποιος το αποκλείει ότι κάποια στιγμή θα γίνει χειρότερο ή θα γίνει τόσο ακραίο που θα δυσκολέψει πολύ τη ζωή μας. Επειδή όταν έχεις φαντασία, η φαντασία καλπάζει, φαντάστηκα λοιπόν, λέω ας υποθέσουμε ότι γίνεται μια τρομακτική κλιματική αλλαγή και όπως πριν από εκατομμύρια χρόνια έτσι και τώρα σκεπάζεται το βόρειο ημισφαίριο από πάγους. Αυτό σημαίνει ότι καταστρέφεται αμέσως ο πολιτισμός, δεν μπορεί να αντέξει. Πόσο να αντέξουν, πόσο και η τεχνολογία που έχουμε να είναι τόσο ικανή ώστε να επιβιώσει ο πολιτισμός μέσα στους πάγους. Δεν είναι εύκολο. Εδώ τρεις μέρες μείνανε σε κάποια μέρη άνθρωποι χωρίς, απομονώθηκαν από τα χιόνια και έμειναν χωρίς νερό και ηλεκτρικό. Φανταστείτε τώρα να γίνει αυτό σε μια παγκόσμια κλίμακα. Ναι, αλλά αν σκέφτηκα, εάν καλυφθεί το βόρειο ημισφαίριο από πάγους, ο κόσμος αναγκαστικά θα αρχίσει να κατεβαίνει προς τα νότια. Αν όμως και στα νότια το κλίμα
έχει υποστεί κάποια αλλαγή και έχουν αρχίσει εκεί να γίνονται τρομερές πλημμύρες και κατακλυσμοί και που διαλύονται τα πάντα και σκεπάζονται οι πόλεις από νερά κτλ. Τότε πού θα σταθεί ο άνθρωπος? Δεν θα έχει που να σταθεί. Το αποτέλεσμα θα είναι βέβαιο ότι θα διελύθει το παν. Να ξεχάσουμε τι εστί πολιτισμός, να ξεχάσουμε τι εστί τεχνολογία, ανέσεις και όλα αυτά. Πάρα πολλοί θα χάσουν τη ζωή τους, κάποιοι θα τα καταφέρουν να επιβιώσουν, οι πιο δυνατοί, οι πιο σκληροί, οι πιο εφευρετικοί, αλλά βέβαια θα βρεθούν σε μια πρωτόγονη κατάσταση. Εδώ είναι ο δικός μου προβληματισμός, είναι λοιπόν εδώ. Κατά πόσον εμείς που ζούμε στον πολιτισμό και ζούμε πατώντας κουμπιά για όλες μας τις ανέσεις, αν βρεθούμε ξαφνικά στη φύση, πώς θα επιβιώσουμε? Πολύ απλά. Εάν δεν έχουμε αναπτήρα, μπορούμε να ανάψουμε φωτιά? Ξέρουμε να ανάψουμε μια φωτιά? Μπορούμε να προφυλαχτούμε από τους κινδύνους? Στη φύση υπάρχουν κίνδυνοι. Μπορούμε να βρούμε την τροφή μας? Ξέρουμε να κυνηγήσουμε, ας πούμε, να φτιάξουμε τόξα? Μπορούμε να φτιάξουμε τόξα να κυνηγάμε, ξέρω εγώ, αγρίμια? Και τι να κυνηγήσεις? Είμαστε πραγματικά στο έλεος της φύσης, οι πολιτισμένοι άνθρωποι. Μολονότι προήλθαμε από μια πρωτόγονη κατάσταση και επομένως η φύση μέσα μας βρίσκεται εν υπνώση, όμως είμαστε κάπως ανευνοχισμένοι, δεν έχουμε τη δυνατότητα να επαναφέρουμε αυτό το πράγμα, ξαναγίνουμε πρωτόγονοι. Έτσι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, υποθέτουμε τώρα ότι αυτοί που σώθηκαν βρέθηκαν σε κάποιες σπηλιές εκεί ψηλά που δεν φτάνει το νερό, μέσα στους κατακλυσμούς, και επιβιώνουν κάτω από άθλιες συνθήκες. Όμως έχουν παιδιά μαζί τους και κάποιοι κάνουν και παιδιά εκεί. Αυτά τα παιδιά που έρχονται στον κόσμο δεν ξέρουν τι είναι πολιτισμός. Και αν οι γονείς τους μιλήσουν και τους πούνε ήταν έτσι, οι άνθρωποι πηγαίνανε με τα τρένα, με τα αεροπλάνα, είχαν καλοριφέρ στα σπίτια τους, είχαν τηλεόραση, είχαν τηλέφωνο. Αυτό δεν μπορούν να τα καταλάβουν αυτοί τα παιδάκια, δεν ξέρουν τίποτα. Ξέρουν μόνο κατακλυσμούς και μια άγρια ζωή γύρω τους, τίποτε άλλο. Ούτε βέβαια μπορούν να τους πούνε ότι να είσαι καλό παιδί, να μιλές ψέματα, να είσαι καθαρός, να αγαπάς το άλλο παιδάκι, να μην το πειράζεις. Αυτό τους είναι θα τους ήταν ακατανόητα. Επομένως αποδεικνύεται ότι οι γονείς, ή αν τους πούνε ακόμα χειρότερα, να τους απαγγείλουν και κανένα ποίημα, ας πούμε, ή καμιά έτσι, να τους μιλήσουν για τέχνη, αυτό θα ήταν άλλα τελείως εκτός πραγματικότητας. Τα παιδιά λοιπόν αυτά που θα γεννηθούν σε ένα πρωτόγονο περιβάλλον, επειδή η φύση έχει μεγάλη δύναμη μέσα μας, θα μεγαλώσουν πρωτόγονα και θα τα καταφέρουν καλύτερα από τους γονείς. Θα μάθουν δηλαδή σιγά σιγά μόνα τους, αφού οι γονείς δεν θα μπορούν, θα μάθουν αυτά μόνα τους να κυνηγούν, θα μάθουν να βρίσκουν θυράματα, θα φτιάχνουν πρωτόγονες παγίδες, πρωτόγονα όπλα, και βλέποντας καθώς περνάνε τα χρόνια ότι τα παιδιά αυτά μεγαλώνουν και εναρμονίζονται στο πρωτόγονο περιβάλλον. Ζουν μια χαρά, ας πούμε, στο πρωτόγονο περιβάλλον, επιβιώνουν. Ενώ αντίθετα οι γονείς μαραζώνουν σιγά σιγά και καταραίουν. Και εδώ είναι ο δεύτερος προβληματισμός. Έχουμε μάθει στις κοινωνίες ότι τα παιδιά ακούνε τους μεγάλους, επειδή οι μεγάλοι είναι οι σοφοί. Οι μεγάλοι είναι αυτοί που ξέρουν να σου πούνε τι είναι το σωστό, τι είναι το λάθος, να σου μεταδώσουν τη γνώση, να σου μεταδώσουν την εμπειρία. Έτσι τα παιδιά ακούν τους μεγάλους. Μέχρι να μεγαλώσουν και αυτά και να έχουν δική τους γνώμη. Εδώ όμως οι μεγάλοι δεν μπορούν να πούν τίποτα στα παιδιά. Ό,τι και να τους πούν είναι εκτός πραγματικότητας. Επομένως τα παιδιά δεν νιώθουν τίποτα για τους μεγάλους. Δεν είναι για αυτούς τίποτα οι γονείς. Δεν είναι χρήσιμοι, είναι άχρηστοι. Απλώς τους θέλουν να φάνε, τίποτα άλλο. Παίρνουν από το φαΐ το δικό τους. Δηλαδή φέρνουν τα παιδιά, φέρνουν κυνήγι στο σπίτι και ταΐζουν τους γονείς οι οποίοι είναι άχρηστοι, δεν ξέρουν να κάνουν τίποτα. Δημιουργείται λοιπόν αυτό το περίεργο, μια αντιστροφή. Αντί να σέβονται τα παιδιά τους γονείς, να τους περιφρονούν. Διηγείται ο Τζόρτζ, αυτός που είναι ο κεντρικός χαρακτήρας εδώ. Είναι αλήθεια ότι τα παιδιά μας μεγαλώνοντας έγιναν αγρίμια. Καθόλου δεν μας μοιάζουν. Ο Άλεκ, ο γιος του, όσο μεγάλωνε τόσο πιο απίθαρχος γινόταν. Τριγύριζε με τα άλλα παιδιά και έμαθε να βρίσκει τροφή. Το έκανε αυτό σαν παιχνίδι. Κάθε τόσο μου έφερνε σαύρες, σκατζόκυρους, πουλιά, φίδια. Τα πιο πολλά από αυτά ήταν αειδιαστικά, δεν τον άφηνα να τα τρώει. Αυτός όμως τα έτρωγε κρυφά. Το ίδιο έκαναν και τα άλλα παιδιά. Έμαθαν να στείλουν παγίδες, έφτιαξαν αυτοσχέδια πρωτόγωνα όπλα και έβγαιναν για κυνήγι. Σε λίγο καιρό δεν μπορούσαμε πια να τα κάνουμε καλά. Σήκωσαν κεφάλι, έγιναν πολύ αυθάδικα
Και ο Άλεκ έπαψε να με σέβεται. Μου αντιμιλούσε και δεν δεχόταν καμιά συμβουλή μου. Από όσο ξέρω, είπε ο Κρις, ένας από τους μεγάλους τους γονείς, οι πρωτόγονοι άνθρωποι σέβονταν τους ηλικιωμένους. Υπήρχε ιεραρχία. Ο γυραιότερος της οικογένειας ήταν το πιο σεβαστό πρόσωπο και όλοι έσκυβαν το κεφάλι μπροστά του. Τα δικά μας πρωτόγονα παιδιά δεν μας σέβονταν. Δεν μας σέβονται. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν μας σέβονται γιατί δεν είμαστε σοφοί, είπε ο Τζίμι. Δεν μπορούμε να τους διδάξουμε τίποτα χρήσιμο. Εμείς δεν είμαστε σοφοί, έκανε η Σόφη. Έχουμε πίσω μας έναν ολόκληρο πολιτισμό. Αυτός ο πολιτισμός δεν τρώγεται, Σόφη. Δεν ξέρουμε πώς να ζήσουμε σε αυτόν τον άγριο κόσμο, αναστέναξε η πόλη. Τα παιδιά μας όμως ξέρουν, είπα. Μείναμε σιωπηλοί για λίγο. Τέλος πάντων, αφού δεν μπορούμε να γίνουμε τίποτε άλλο, ας γίνουμε τουλάχιστον ρεαλιστές, είπα. Δηλαδή, ρώτησε η Σόφη, θέλω να πω ότι τα παιδιά μας έχουν γίνει καλοί κυνηγοί και φέρνουν τροφή. Το είδος μας επομένως θα επιβιώσει. Αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης. Και όντως αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης, διότι παρακάτω, εκεί που τελειώνει η νουβέλα, ο Τζόρτζ, ο κεντρικός χαρακτήρας, λέει αυτό το πράγμα, ότι η ζωή είναι ένα επίμονο φαινόμενο. Αυτό είναι το επίμονο φαινόμενο. Η ζωή, η οποία παρά τις καταστροφές, παρά τις συμφορές, παρά το οτιδήποτε, όλο και κάτι θα μείνει, κάποια μαγιά θα μείνει από τη ζωή, η οποία σιγά σιγά θα αναπτυχθεί πάλι και θα προχωρήσει και θα εξελιχθεί και, και θα κάνει, αν μιλάμε για τους ανθρώπους, θα κάνει πολιτισμό κλπ. Δηλαδή, σαν να έχουμε ένα είδος ανακυκλώσεων όπου από το μηδέν ξεκινούν οι άνθρωποι, προχωρούν με αγώνα, αγωνία, μόχθο, φτιάχνουν ένα πολιτισμό, έρχεται μια καταστροφή, διαλύονται τα πάντα, ξανά από την αρχή πάλι και ούτω καθεξής, και αυτό είναι το επίμονο φαινόμενο που δεν τελειώνει ποτέ. Αν λοιπόν φέρουμε σε αντιπαράθεση τη φύση και τον πολιτισμό, η φύση βέβαια είναι πιο δυνατή, ο πολιτισμός είναι έφραστος και με το παραμικρό στραβοπάτημα, με την παραμικρή εκδικητικότητα, να το πούμε έτσι, της φύσης, ο πολιτισμός δεν θα αντέξει, θα διαλυθεί. Και το τελευταίο, το μικρό μυθιστόρημα, είναι το κράτος, όπου πάλι η σκέψη μου ξεκίνησε ότι τι θα γινόταν αν διαλυόταν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε ότι βάλεται από πολλούς, σε κάποιες ομάδες είναι αντίθετοι, θέλουν τη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπουμε τα ακροδεξιά κόμματα να ανεβάζουν τα ποσοστά τους. Επομένως, κάποια στιγμή δεν αποκλείεται να δούμε να αποκτούν και την εξουσία αυτά τα κόμματα τα ακροδεξιά και πιθανόν να έρθει και μια διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ προχωράει τώρα η φαντασία και λέμε ότι αντί για δημοκρατία τα κόμματα αυτά θα επιβάλλουν ένα είδος δικτατορίας που ονομάζεται κράτος. Είναι συγγενείς δικτατορίες, επιβάλλονται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και σε κάποιες έξω από την Ευρώπη και υποτίθεται ότι ενδιαφέρονται για το καλό του λαού, να ζήσει καλά ο λαός. Αυτό το υποτίθεται δεν είναι πάντοτε έτσι μέσα σε εισαγωγικά, γιατί παρουσιάζεται μια καλή μορφή αυτής της δικτατορίας, όπου οι πολίτες σε αυτές τις χώρες έχουν εξασφαλίσει στέγη, τροφή, εργασία, ιατρική περίθαλψη, κοινωνική ειρήνη, αυτά που λίγο πολύ θέλουμε όλοι. Το αντίτιμο βέβαια είναι το γνωστό. Δεν έχουν ελευθερία της γνώμης, της άποψης. Δεν μπορούν να φέρουν αντίρρηση, δεν μπορούν να έχουν αντίθετη άποψη. Πρέπει να είναι φρόνιμοι, φιλήσυχοι. Αν είναι έτσι, τα έχουν εξασφαλίσει όλα. Η δημοκρατία από την άλλη μεριά δεν τα εξασφαλίζει αυτά. Μπορεί να βρεθείς άνεργος, μπορεί να βρεθείς άστεγος, μπορεί να κινδυνεύσεις από τον υπόκοσμο, από ληστές και από όλα αυτά. Από την άλλη όμως έχεις την ελευθερία σου. Μπορείς να εκφραστείς και μπορείς να δημιουργήσεις μέσα σε ένα περιβάλλον που δεν είναι πάντοτε και πολύ ασφαλές. Έχουμε λοιπόν εδώ δύο χαρακτήρες. Τη ζωή Ιωάννου που είναι μια καθηγήτρια που είναι ταγμένη στο καθεστώς. Το πιστεύει ιδεολογικά. Δεν έχει κάποιο όφελος προσωπικό, αλλά το πιστεύει. Και έχουμε και τον Αριστίδη Σταυρόπουλο που δουλεύει μάλλον σε κάποια αντιστασιακή οργάνωση, είναι οργανωμένος και προσπαθεί να επαναφέρει τη δημοκρατία. Σε όλη λοιπόν την έκταση της αφήγησης αυτοί οι δύο χαρακτήρες αντιπαρατίθενται, δηλαδή ο καθένας έχει τα δικά του
τις δικές του απόψεις. Βέβαια, η ζωή Ιωάννου δεν γνωρίζει ότι εκτός από την ωραία αυτή βιτρίνα που έχει μπροστά της, που πράγματι όλοι έχουν δουλειά, όλα είναι ήσυχα, υπάρχει κοινωνική ειρήνη, όποιος αρρωσταίνει γίνεται καλά χωρίς να πληρώνει, τέλος πάντων ζουν οι άνθρωποι καλά, πίσω από αυτή τη βιτρίνα υπάρχει ένα σκοτεινό κράτος το οποίο εξαφανίζει τους αντιφρονούντες και κάνει και πολλά πράγματα που δεν τα ξέρει ο κόσμος. Αυτό δεν το ξέρει, το υποπτεύεται, αλλά επειδή είναι ιδεολογικά ταγμένη στο καθεστώς, λέει αυτοί είναι εχθροί του κράτους, επομένως καλά κάνει και τους βάζουν στην άκρη. Ο Αριστίδης Σταυρόπουλος βέβαια υποστηρίζει τη δημοκρατία. Δεν σας λέω όμως εδώ, υπάρχει μια μεγάλη πλοκή, γιατί υποτίθεται ότι τη βάζει ο Ιατρίδης, ένας τύπος από την ασφάλεια, καλεί την Ιωάννου που τη θεωρεί ότι είναι δική τους και λέει να το ψερέψεις αυτόν, αν είναι ύποπτος πρέπει να μάθουμε πού είναι οργανωμένος, να μας δώσει λεπτομέρειες. Η Ιωάννου τον παρακολουθεί, τον κατασκοπεύει, έχει μια εξέλιξη ιστορία που δεν μπορώ να σας την πω γιατί θα χάσετε και το ενδιαφέρον σας. Στο τέλος όμως, εκεί που τελειώνει πια η νουβέλα, έχουμε ένα νοερό διάλογο ανάμεσα στην ζωή Ιωάννου και τον Αριστίδη Σταυρόπουλο. Είναι νοερός γιατί δεν είναι παρόν ο Αριστίδης Σταυρόπουλος. Το σκέφτεται λοιπόν η ζωή Ιωάννου και λέει: «Έχεις δίκιο να με μισείς, αλλά όπως εσύ πίστευες στη δημοκρατία, έτσι και εγώ πίστευα στο κράτος. Είναι θέμα οπτικής γωνίας. Είναι κάτι περισσότερο από αυτό», απαντάει ο Σταυρόπουλος. «Τι άραγε είναι περισσότερο από αυτό? Θα μου πεις πάλι το χιλιομασημένο περί ελευθερίας της σκέψης? Όμως ξέρουμε καλά και οι δύο ότι ο καθημερινός άνθρωπος, αυτός που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της κοινωνίας, είναι απλοϊκός και αφελής. Η σκέψη του δεν μπορεί να προχωρήσει από ένα σημείο και πέρα. Είναι ανίκανος να διαχειριστεί την ελευθερία που του παρέχει η δημοκρατία». Πιστεύω ότι δεν θα διαφωνήσετε. Ειδικά όσοι ασχολείστε με το Facebook, βλέπετε αυτή η ελευθερία σε κάποιους ανθρώπους που οδηγεί στην ασυναρτησία, σε θεωρίες συνωμοσίας, σε πολλές κουταμάρες. Συνεχίζει λοιπόν Ιωάννου. «Το κράτος τουλάχιστον τον προστάτεψε, του έδωσε στέγη, εργασία, δωρεάν περίθαλψη και κοινωνική ειρήνη, πράγματα που η δημοκρατία αποδείχθηκε ότι δεν μπορεί να εξασφαλίσει. Ο πολίτης στο κράτος είχε λύσει τα βασικά προβλήματα της ζωής. Το αύριο δεν του προκαλούσε καμιά ανησυχία», λέει ο Σταυρόπουλος. «Όμως δεν ήταν ευτυχισμένος. Ούτε στη δημοκρατία είναι ευτυχισμένος. Ναι, αλλά υπάρχει μια διαφορά. Το κράτος είναι ένα κλειστό σύστημα που λειτουργεί σαν αυτόματη μηχανή. Υποτίθεται ότι το κράτος στην καλύτερη του όψη, όχι στη σκοτεινή του. Στόχος του δεν είναι η ευτυχία του πολίτη, αλλά μια καλά κουρδισμένη κοινωνία πολιτών. Αυτά είναι τα όρια του. Τίποτε περισσότερο δεν μπορεί να προσφέρει στον κόσμο. Στη δημοκρατία ο στόχος μπορεί να φαίνεται κοινότοπος, η ελευθερία της σκέψης. Πίσω όμως από αυτήν οι ορίζοντες είναι αχανείς, τόσο αχανείς όσο η ελευθερία της σκέψης. Στη δημοκρατία ο πολίτης έχει πάντα την ελπίδα ότι θα φτάσει στην ευτυχία», λέει η ζωή Ιωάννου. «Πρόκειται μόνο για ελπίδα. Ξέρουμε πως στην πραγματικότητα δεν πρόκειται ποτέ να αγγίξει αυτό που λέγεται ευτυχία». «Ναι, όμως σκέψου πόσο χάος χωρίζει έναν απελπισμένο άνθρωπο από έναν άνθρωπο που ελπίζει. Ό,τι μεγάλο έχει δημιουργηθεί σε τούτο τον κόσμο, το έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος που ελπίζει. Αυτός που δεν έχει ελπίδα απλώς επιβιώνει. Δεν μπορεί να κάνει τίποτε περισσότερο». Δηλαδή, στην ουσία, αν πρέπει να φτάσουμε στο βάθος πια και να σκεφτούμε ότι ναι, υπάρχει και μια φωτισμένη δεσποτεία. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι, κυβερνήσεις, οι οποίες είναι δικτατορικές, αλλά οι οποίες θέλουν το καλό του πολίτη. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούν να δώσουν αυτό στον πολίτη, δηλαδή την ελευθερία των ανοιχτών οριζόντων. Για να δημιουργηθεί λοιπόν ο πολιτισμός, για να δημιουργηθεί τέχνη, επιστήμη και γενικά οτιδήποτε μπορεί να δώσει χαρά στον άνθρωπο και δημιουργία, χρειάζεται ελευθερία της σκέψης, όσο και αν είναι αυτό απλό και το λέμε η ελευθερία της σκέψης σε χαράψια. Δεν είμαστε και όλοι και πώς είναι αυτοί που έχουν ελευθερία της σκέψης και σκέφτονται ανοησίες. Τελικά όμως είναι βασική προϋπόθεση. Έτσι λοιπόν, ενώ ξεκίνησα για να γράψω ένα θρίλερ, γιατί στην ουσία αυτό με ενδιαφέρει, να γράψω ένα θρίλερ ανάμεσα σε μια συνωμοσία που ανακαλύπτει η ζωή Ιωάννου, τελικά
Στο τέλος βγήκε ότι μπορούμε να εξάγουμε και κάποια συμπεράσματα, να εξαγάγουμε και κάποια συμπεράσματα. Ελπίζω βέβαια ότι αυτό θα μείνει μόνο εδώ στο βιβλίο και δεν θα έχουμε ιστορίες στην πραγματικότητα, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση κουτσά στραδά θα τα καταφέρει να διατηρηθεί και να μην τη διαδεχθούν ακροδεξιά καθεστώτα. Αυτά. Φαντάζομαι ότι όλο και κάτι θέλετε να ρωτήσετε. Κάποιοι το έχετε διαβάσει το βιβλίο, οπότε εσείς μπορείτε ακόμα να μου κάνετε και ερωτήσεις πιο προχωρημένες. Ναι, Κώστα. Καταρχάς, γιατί εγώ να σε συγχαρώ για το λογοτεχνικό σου έργο. Όπως ξέρεις, είμαι φανατικός θαυμαστής σου. Το ξέρω, ευχαριστώ. Σε θεωρώ από τις κορυφαίες συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας στην Ελλάδα, το οποίο δεν σημαίνει και τίποτα βέβαια, γιατί είναι ο ανταγωνισμός μικρός. Αλλά νομίζω ότι και αυτές τις ιστορίες, και μιλάω ως φανατικός αναγνώστης επιστημονικής φαντασίας από τα γεννητάτα μου σχεδόν, δηλαδή είχα διαβάσει τετάρτη δημοτικού το Σολάρις. Α, το Σολάρις, καταπληκτικό. Και θεωρώ ότι και αυτές σου ιστορίες και άλλες που έχεις γράψει θα μπορούσαν να σταθούν ισότιμα σε οποιαδήποτε σοβαρή διεθνή ανθολογία επιστημονικής φαντασίας, δίπλα σε ονόματα όπως είναι ο Φίλιπ Κέι Ντικ, ο Ρόμπερτ Ζελάζνη ή ο Τζέι Τζι Μπαλάντ ή ένα σωρό άλλοι. Και απορώ γιατί σώνει και καλά δεν θες να λες ότι γράφεις επιστημονική φαντασία. Αυτό γράφεις. Και μια προσωπική έτσι, μου παρότριση, αντί να ασχολείσαι με ποιήση και παρόμοια κατώτερα είδη της λογοτεχνίας. Μην μας το χαλάς τώρα. Να επικεντρωθείς περισσότερο στην επιστημονική φαντασία. Λοιπόν. Την έμαθα από πίσω να τη στείλει. Από πίσω να τη στείλει. Κουνάει σκριβανιά στο κεφάλι. Κουνάει βαρβανίδα στο κεφάλι. Ο μυστικό μου έτοιμος να σου ρίξει πέτρα. Έχουμε ποιητές εδώ, Κώστα. Η ερώτηση είναι βέβαια με εξέπληξες, γιατί είπες για το τελευταίο σου δίγημα ότι ουσιαστικά εσύ στοχεύεις στη διατήρηση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ο Θεός να μας φυλάει. Λοιπόν, εγώ που το διάβασα με μεγάλο ενδιαφέρον είδα ότι μάλλον αυτό που περιγράφεις, τώρα αυτή είναι δικιά μου εκτίμηση, είναι ακριβώς μια τερατώδης εκδοχή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που γίνεται ένα υπερκράτος και αρνείται και την εθνική ταυτότητα και όλα τα συναφή. Άλλωστε, στο βιβλίο σου γράφεις ότι μία από τις απαγορευμένες λέξεις είναι το έθνος, το οποίο τίθεται ουσιαστικά εν διωγμό. Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω, και δεν θεωρώ τη λογοτεχνία σου δυστοπική, γιατί η πραγματικότητα που ζούμε σήμερα είναι πολύ χειρότερη από αυτή που περιγράφεις και μάλλον θα γίνει και πιο άσχημη. Έχει κάτι διαπερνά το έργο σου, αυτό το συγκεκριμένο, και είναι μία αίσθηση αντιστροφή, τουλάχιστον έτσι το ερμηνεύω εγώ, έτσι το διαβάζω εγώ ως ταπεινός αναγνώστης, μια αίσθηση αντιστροφής του ιστορικού χρόνου. Δηλαδή αυτός ο μύθος της νεωτερικότητος, ότι πάμε συνεχώς σε ένα καλύτερο κόσμο και προοδεύουμε, ότι αντιστρέφεται. Και υπάρχει μια και σύγκρουση γενναίων, ότι οι νέες γενναίες ουσιαστικά θα αρνηθούν για τον χύψη λόγο τον πολιτισμό και θα περάσουν σε μια εποχή πιο ζωφερή, πιο σκοτεινή. Δεν ξέρω αν αυτό είναι συνειδητό, αν θες να το πεις, αν πράγματι ισχύει ότι όντως πάμε σε μια αντιστροφή της ιστορικής εξέλιξης και το μέλλον έτσι με τον ένα με τον άλλον τρόπο, αντί προς την πρόοδο θα κινηθούμε προς ένα είδος μεσαίωνα, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, ο Βασίλης είναι γνωστός προβοκάτορας, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, μίλησε ο κύριος για επιστημονική φαντασία. Φαντασία είναι, επιστημονική δεν είναι βέβαια. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και νομίζω ότι όταν μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση, πια πρέπει να έχουμε κατασταλάξει ότι ούτε Ευρωπαϊκή είναι, δηλαδή ούτε Ευρώπη, ποτέ δεν ήταν, και ούτε και Ένωση είναι. Απλά επειδή υπάρχει μια πραγματικότητα στη ζωή μας που έτσι την έχουν ονομάσει, έχουμε πάρει εμείς τώρα μπάρια και λέμε τα δικά μας. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτό το βιβλίο έριξα μια ματιά έτσι πρόχειρα και έχω κρατήσει κάποιες σημειώσεις, αλλά νομίζω ότι θέλει πάρα πολύ συζήτηση που δεν χωράει μέσα στα πλαίσια μιας τέτοιας εκδήλωσης. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι το ότι ξεκίνησες να γράφεις thriller και για ορισμένους είναι thriller. Τουλάχιστον για μένα, μπορεί για σένα να μην κατέληξε έτσι, αλλά είναι thriller και είναι thriller σε κάθε στιγμή της κάθε μέρας
που ζουν σε αυτόν τον τόπο. Γι' αυτό και νομίζω ότι καλό είναι, ας πούμε, να μπορέσουμε να βγάλουμε κάποια έτσι από εδώ πέρα συμπεράσματα, αλλά όχι συμπεράσματα που να λένε ότι αυτή η Ευρώπη θα τη διαδεχτεί μια ακροδεξιά διοίκηση, διεύθυνση κλπ. Όλοι νομίζω ξέρουμε ότι από πολύ πολύ ψηλά, κάπου πολύ μακριά από εδώ, στο Καζακστάν, στην Αστάνα, παίρνονται όλες οι αποφάσεις. Για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Καταρχάς, Κώστα, εγώ είμαι ο άνθρωπος που πιστεύει ότι όλα θα πάνε καλύτερα. Τώρα, γιατί μου αρέσει να γράφω ιστορίες τρόμου, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, ο στόχος μου δεν είναι να στείλω μήνυμα στους αναγνώστες ότι έρχονται άσχημες μέρες, πάμε στο μεσαίωνα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είμαι σίγουρη γι' αυτό. Δεν ξέρω καθόλου τι θα γίνει σε 100 χρόνια. Μπορεί να είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Αλλά βασικά η θέση μου είναι ότι όσο προχωρούμε, μάλλον προς το καλύτερο θα πηγαίνουμε. Χωρίς σου λέω να υπογράφω τίποτα. Εν πάση περιπτώσει όμως, όταν το έγραφα αυτό, εγώ απολάμβανα το θρίλερ, απολάμβανα δηλαδή την ιστορία τρόμου που έβγαινε, απολάμβανα αυτή την δυστοπική κοινωνία, ας πούμε, τη δύσκολη, την άσχημη. Ίσως και με μια αίσθηση ότι τι καλά, δεν είμαστε εμείς εκεί, δεν είμαι. Εμείς είμαστε αλλού, ζούμε καλύτερα. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι. Τώρα στον κύριο Στικόπουλο, ήθελα να το πω από την αρχή, αλλά δεν το είπα. Δεν θα ήθελα να στραφεί τόσο σε πολιτική συζήτηση εδώ το πράγμα. Περισσότερο σε κοινωνική με ενδιαφέρει. Δηλαδή, κατά πόσον οι λαοί με ενδιαφέρουν. Εάν έχουν αντίληψη του τι γίνεται γύρω τους και αν μπορούν οι λαοί αυτοί να καταλάβουν αν κάτι αλλάζει και τι είναι αυτό που αλλάζει. Για τις κυβερνήσεις μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Και λέμε συνεχώς, είναι καλή, είναι κακή, είναι πονηρή, είναι πουλημένη, είναι πολλά μπορούμε να πούμε. Με ενδιαφέρει περισσότερο οι λαοί που απαρτίζουν την Ευρώπη, μια και μιλάμε για δυτική κοινωνία. Πώς βλέπουν τα πράγματα, δηλαδή έχουν ευθύνη, έχουν συνέστηση της ευθύνης τους όταν αποφασίζουν ποιοι θα τους κυβερνήσουν, ξέρουν, είναι όριμοι αυτοί οι λαοί. Εγώ επάνω σε αυτό έχω μια αμφιβολία. Πιστεύω ότι δεν είναι όριμοι λαοί. Και εδώ ίσως να κάνω λάθος βέβαια, αλλά έχω μια τέτοια εντύπωση. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα, κύριε Στικόπουλο. Ο Κώστας ο Βίδος πήρε πρώτα το λόγο. Είναι ένας συγγραφέας και από τους κορυφαίους αναλυτές της γεωπολιτικής. Και ένα πρόσωπο που όποτε τον συναντήσω τυχαία στην Αλεξάνδρας, κοντά είμαστε και οι δύο, πάντα ρωτάω να δω τι θα γίνει. Με αγωνία το ρωτάω πάντα, γιατί με ενδιαφέρει η άποψή του. Ελάτε. Εγώ θα ήθελα καταρχήν να διαψεύσω τη φίλη μου την Κέτη, γιατί αν προσέξετε, στην αρχή είπε ότι απόψε δεν θα ακουστούν έπαινοι. Θα σε διαψεύσω. Λέω λοιπόν, ότι αν βάζαμε δίπλα-δίπλα το μουσικό, στερεωμα, το ελληνικό έστω, και το λογοτεχνικό, θα έλεγα πως το λογοτεχνικό δεν έχει και τόσο μεγάλη ευαισθησία. Δηλαδή, η Κέπη είναι γεγονός ότι στη λογοτεχνία φέρνει ένα καινούριο. Η θεματολογία της προπαντός και η στοχασμή της φέρνει κάτι καινούριο. Όταν ο Σαββόπουλος έφερε κάτι καινούργιο, έγινε σαμαντάς. Δεν βλέπω κανένα σαμαντά που φέρνει κάτι ανάλογο εκεί. Άρα δεν είναι τόσο ευαίσθητο. Πάει αυτό. Παρατήρησα όταν είπε, και τώρα το επανέλαβε, ότι δεν θα πολιτικολογήσω. Σαν να είπε, δεν θα κάνω κάτι κάτω. Κάπως έτσι, ας πούμε. Αγροπικό το βλέπουμε. Όχι, όχι. Αλλά δεν είναι. Θα σου απαντήσω, εντάξει. Κάπως σαν αρνητικό το βλέπουμε. Ίσως φταίει, βέβαια, η πολιτική κουλτούρα ή μάλλον η πολιτική αυτή που ακούμε στις προμαχίες, στους διαξοπισμούς, στο κοινοβούλιο και εκτός κοινοβουλίου, που έχουν κάνει τον πολιτικό λόγο λίγο δύσοσμο. Και από εκεί
νομίζω επιπόλαια, λοιπόν το μεταφέραμε και λέμε πολιτικολογία τώρα, φτηνά πράγματα. Ένα άλλο που θέλω να παρατηρήσω. Θα γίνουμε χειρότεροι με την πρόοδο που έχει η κοινωνία μας, η χειρότερη. Καταρχήν το επάγγελμα του προφήτη είναι κάπως δύσκολο και το αποφεύγω. Και θα πω ότι ούτε το ένα ούτε το άλλο, αλλά ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν διαλυθεί, αν πάμε κάπου άλλο, θα γίνει μάλλον από την απαρέσκεια, ας το πω, από την απαρέσκεια του κόσμου για αυτό που ζούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως αυτή η απαρέσκεια, η οργή ενός λαού και πολλών λαών, είναι λιγάκι σαν την επαρχιώτησα που έρχεται στην πόλη. Φεύγει από την πόλη, από την καταπίεση και έρχεται στην πόλη. Μπορεί να βρει. Ορίστε. Συγγνώμη. Αυτή είναι επαρχία, από το χωριό έρχεται στην πόλη. Αυτή μπορεί να βρει εραστή, μπορεί να βρει και ταβαντζή. Και σήμερα βλέπουμε πολλούς πολιτικούς ταβαντζίδες. Το πού θα πάει λοιπόν εξαρτάται από αυτό. Κάτι άλλο που ήθελα να τονίσω πριν να τελειώσω. Δεν μιλώ εγώ πολιτικά, κοινωνικά. Αν είναι δυνατόν βρίσκεται η κοινωνιολογία, τα κοινωνικά προβλήματα να μην σχετικά με την πολιτική. Αυτό δεν είναι. Είναι δυνατόν. Επειδή είμαστε πολύ καθαρά να μιλήσουμε, να μην τα αναλύσουμε, γιατί συμφωνώ με τον κύριο που είπε ότι αυτά τα ζητήματα δεν λύνονται σε ένα πλαίσιο όπως το όπως είναι. Και πραγματικά, γιατί πιάνει όλο το πλάτος της πολιτικής ζωής. Ήθελα μονάχα να πω ότι κάπου που είπες να έχουμε το καταπιεστικό κράτος που μας δίνουν βέβαια να φάμε και να κοιμηθούμε. Εντάξει, και να πιούμε και το νεράκι μας. Αλλά όμως η δημοκρατία, και σε αυτό δεν έχουμε ελεύθερη έκφραση, ενώ η δημοκρατία έχει και άστεγους. Διαφωνώ. Η δημοκρατία δεν έχει άστεγους. Αν έχει άστεγους, δεν είναι δημοκρατία. Η ελεύθερη έκφραση είναι ένα μέσο να φτάσουμε στη δημοκρατία. Δεν είναι η δημοκρατία. Είναι για οι μη προνομιούχοι να έχουν το ελεύθερο, να θεσμοθετούν αυτοί με τον ελεύθερο λόγο, να θεσμοθετούν, για να φτάσουμε στην κοινωνία όπου δεν θα είναι οι προνομιούχοι που θα καταπιέζουν τους μη προνομιούχοι. Λοιπόν, σταμάτη. Καταρχάς ευχαριστώ γιατί μίλησες για τη δουλειά μου, τη λογοτεχνική μου δουλειά, μίλησες με πολύ καλά λόγια, σε ευχαριστώ γι' αυτό. Το ότι είπα να μην πολιτικολογήσουμε έχει πρακτική, είναι σκοπός, ο σκοπός είναι πρακτικός, επειδή εδώ είμαστε άνθρωποι από πολλές ιδεολογικές πλευρές και αν αρχίσουμε να λέμε ο καθένας το δικό μας, μπορεί να βρεθούμε όρθιοι μια στιγμή να παίζουμε ξύλο. Λοιπόν, καλύτερα να είμαστε πιο συγκρατημένοι. Γι' αυτό είπα και κοινωνιολογώ πιο πολύ και όχι πολιτικολογώ, μόνο ότι έχεις δίκιο ότι πώς θα μιλήσεις για, άμα μιλάς για άστεγους, δεν μιλάς για πολιτική. Δεν είναι κοινωνικό φαινόμενο, είναι και πολιτικό. Απλά λέω να το πάρουμε έτσι γλυκά, να μην τονίσουμε, ας πούμε, ή να μην μιλήσουμε για την ελληνική πραγματικότητα που είναι ακόμα πιο... πονάει πολύ ακόμα αυτό και πολύ κόσμο. Πολύ σωστά είπες βέβαια ότι εφόσον έχουμε άστεγους δεν έχουμε δημοκρατία. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που είπες, θα το κρατήσω. Δεν έχουμε δημοκρατία με τη σωστή έννοια, δηλαδή δεν υπάρχει δημοκρατία όπου ο λαός είναι απόλυτα εξασφαλισμένος, κυβερνά, εκλέγει αυτούς που θέλει και αυτοί που εκλέγονται μετά φροντίζουν το λαό σε όλες τις περιπτώσεις. Δεν έχουμε τέτοια δημοκρατία, ακόμα είναι ελλιπής. Φταίμε όλοι,
Δεν θα πω ότι φταίνει η πολιτική, γιατί και οι πολιτικοί δεν φυτρώσανε από το χώμα στο χώμα. Εμείς τους βγάλαμε, από το λαό προέρχονται. Επομένως, είναι πολύπλοκο το θέμα. Απλά ελπίζω, για να ξαναγυρίσω στο πρώτο που είπα στον Κώστα, ότι ελπίζω ότι η κοινωνία, εάν δεν μας τύχει καμιά συμφορά και καμιά οπισθοδρόμηση, ευχαριστώ, θα προχωρεί σιγά σιγά προς το καλύτερο και πιστεύω ότι κάποτε η δημοκρατία θα γίνει αυτό που θέλουμε, δηλαδή που θα φροντίζει τον κάθε πολίτη, που δεν θα είναι κανείς, δεν θα νιώθει αδικημένος ή παραπεταμένος. Μοιάζει λίγο με επιστημονική φαντασία ακόμα αυτό. Πότε θα γίνει, δεν θα το δούμε εμείς. Αν θα γίνει, θα γίνει μετά από γενιές. Αλλά υποτίθεται ότι εάν προχωρεί έτσι ο κόσμος, σιγά σιγά, με πολλή προσπάθεια, με πολλή αγώνα, με απογοητεύσεις, με πισωγυρίσματα κτλ., κάποια στιγμή θα είναι καλύτερα τα πράγματα, όπως ας πούμε σήμερα η Ευρώπη είναι καλύτερη από ό,τι ήταν πριν 300 χρόνια. Ή το Λονδίνο, ας πούμε, σήμερα η Αγγλία δεν είναι η Αγγλία του Dickens με τα παιδάκια στους δρόμους. Υποτίθεται ότι είναι λίγο καλύτερη από εκείνη την εποχή. Αυτά. Πολύ, σε έχω ήδη καλυφθεί από τις απαντήσεις της Κέτης. Ήθελα να πω ότι το βιβλίο μου άρεσε πάρα πολύ, συνέχεια βαίνω. Και μου δημιούργησε μια σειρά προβληματισμούς γύρω από τα προβληματισμούς των αιτιών, των υπαιτίων, το θέμα της ελπίδας, το θέμα της αισιοδοξίας και το θέμα της απεσιοδοξίας. Μέσα από τον τρόπο που εγώ ανέγνωσα τις νουβέλες και τα διηγήματα, παράλληλα θέτω και το ερώτημα αν η συγγραφέα συμφωνεί ή να μου δώσει την δική της ερμηνεία. Η πρώτη ανάγνωση θα μας έδινε την εντύπωση ότι και τα τρία έργα είναι αποτελέσματα κακής διαχείρισης αυτού που ονομάζουμε παγκοσμιοποίηση. Γιατί το πρώτο και το τελευταίο αφορούν μια τεράστια καθεστωτική μεταβολή εκφυλιστικού τύπου, εκφυλιστικού, πολιτιακά εκφυλιστικού τύπου. Γιατί και το πρώτο, που εκεί λίγο με εξέπληξες και ότι είπες ότι ήταν μέσα στα πλαίσια ενός δημοκρατικού καθεστώτος, από τη στιγμή που τίθεται ένα ηλικιακό όριο και που όποιος επιλέγει να μην αποδεχτεί το θάνατό του, υφίσταται τις συνέπειες που υφίσταται, αυτόματα για μένα, για τη δική μου ανάγνωση, προφανώς κάτι δεν διάβασα όπως το ήθελες, σίγουρα με το στόχο σου εννοώ, για μένα αυτόματα χαρακτηρίζεται φασιστικό το καθεστώς. Απροκάλυπτα φυσικά στο τελευταίο έργο που είναι το κράτος και στο μεσαίο που αφορά μεταβολές, καιρικά φαινόμενα, κατακλυσμία καιρικά φαινόμενα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι και αυτό αποτελεί αποκύημα της παγκοσμιοποίησης, μια και το ανθρώπινο χέρι έχει συμβάλει πολύ σε αυτό. Ξέρουμε βέβαια ότι υπάρχουν και περιοδικά μετεωρολογικά φαινόμενα άσχετα με την ανθρώπινη παρέμβαση, αλλά σαφώς και ο άνθρωπος έχει παίξει ρόλο. Εν προκειμένου λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι και τα τρία αποτελούν μια κακή διαχείριση του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης. Ερχόμαστε να δούμε, παγκοσμιοποίηση είναι ένας δράκος, για μένα όχι. Για μένα είναι ένα στάδιο που διέρχεται η παγκόσμια κοινότητα. Η βιομηχανική επανάσταση ήταν ένα κακό φαινόμενο, όμως εκείνη την εποχή έπληξε πολλούς και με πολλούς τρόπους. Έτσι και η παγκοσμιοποίηση είναι μια φάση του καπιταλισμού που κάλλιστα θα μπορέσει να, κατά τη γνώμη μου, να είναι και διαχειρίσιμη. Σε περίπτωση όμως που έχουμε μια κακή διαχείριση, δηλαδή έχουμε εδώ πέρα καταλήξεις, απολήξεις, δυνάμει χαραγμένων δρόμων της ανθρωπότητας και στα τρία έργα. Το θέμα λοιπόν της αιτίας, η παγκοσμιοποίηση, για μένα δεν είναι κακό φαινόμενο. Της ελπίδας, όπως εγώ διάβασα τα έργα, η ελπίδα διαφαίνεται και στα τρία. Στο πρώτο, ήδη έχετε, εγώ το έχω διαβάσει, αλλά και όλοι έχουν πάρει μια ιδέα, υπάρχει μέσα στη φράση «όμως είναι ζωή». Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο, γιατί και όπως δεν θέλει και η συγγραφέας να αποκαλύψω τι είναι αυτό και πώς λέγεται και πότε. «Όμως είναι ζωή». Το θαύμα της ζωής είναι η ελπίδα και υπάρχει. Στο επίμονο φαινόμενο, με τα καιρικά με τους κατακλυσμούς και τους παγετώνες και την απαρχή της ανθρώπινης ζωής, καθώς η τελευταία γενιά των πολιτισμένων πεθαίνει,
πάλι αναφαίνεται η ελπίδα στο τέλος. Πάλι αναφαίνεται. Ακριβώς ότι από εκεί παίρνει και το τίτλο, το επίμονο φαινόμενο, η ζωή. Πάλι έχουμε τη ζωή να αναπηδά. Από αυτό το που είναι η αλήθεια. Και να μην πω πάλι περισσότερα, γιατί υπάρχει και συγκεκριμένη σκηνή από την οποία αναδύεται η ελπίδα. Αναπηδάει η ελπίδα. Όσο και το τελευταίο που θα μπορούσε όντως να είναι και ένα μυθιστόρημα, όπως είπες και έτσι, εκεί κι αν είναι, σε αυτό το διάλογο περί δημοκρατίας και ολοκληρωτισμού, είναι όλη η ελπίδα κλεισμένη. Ό,τι έχει δημιουργήσει ο ανθρώπινος πολιτισμός είναι από ανθρώπους που έλπιζαν. Μπορεί να έλπιζαν φρούδα, μπορεί να έλπιζαν δικαιωμένα, όμως έλπιζαν και αφού έλπιζαν, δημιουργούσαν πολιτισμό. Και αυτό είναι το σπέρμα της δημοκρατίας. Εγώ λοιπόν είδα ότι υπάρχει και αισιόδοξη όψη, δεν το είδα σαν θρίλερ καθόλου, μα καθόλου, δεν το είδα καν σαν επιστημονική φαντασία, το είδα σαν μια αρνητική εκδοχή του τι πρόκειται να γίνει, βάσει πολύ δεδομένων και χειροπιαστών στοιχείων της παρούσης κατάστασης. Δεν μου πέρασε το μυαλό καν ότι είναι επιστημονική φαντασία. Τώρα, αυτό από μόνο του είναι απεσιόδοξο, είναι απεσιόδοξη συγγραφέας που δίνει την αρνητική εκδοχή. Κατά τη γνώμη μου πάλι όχι. Γιατί αν ο άνθρωπος δεν προβληματιστεί με την αρνητική εκδοχή, δεν θα δημιουργήσει αντιστάσεις για να προκληθεί το νέο, το πιο ουσιαστικό και το ρηξικέλευθο. Κατά τη γνώμη μου, η παγκοσμιοποίηση μόνο είναι ένα φαινόμενο, όπως το ήδη το έχω αναφέρει, είναι μια φάση του ανθρώπινου πολιτισμού. Είναι ένα τέλος εποχής αυτό που ζούμε. Πιστεύω ότι βαδίζουμε προς ενοποίησης. Το έθνος κράτος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις παγκοσμιοποιημένες αγορές και στους τεράστιους πολυεθνικούς ομίλους. Οι ενοποίησεις δεν ταυτίζονται με την παγκοσμιοποίηση, ούτε η Ευρώπη ταυτίζεται με την παγκοσμιοποίηση. Και εδώ είναι που διαφωνώ πλήρως με τους προλαλήσαντες. Η Ευρώπη είναι μια ενοποίηση που μπορεί να αντισταθεί στην παγκοσμιοποίηση. Με σωστό τρόπο. Με την αρνητική όψη της παγκοσμιοποίησης, γιατί η παγκοσμιοποίηση έχει και άλλες μορφές. Η παγκοσμιοποίηση είναι και η άπλετη πρόσβαση στην πληροφορία, είναι τα δίκτυα επικοινωνίας που βοηθούν τους ανθρώπους να γνωρίζουν στα μήκη και στα πλάτη τι συμβαίνει, που βλέπουμε να δημοσιεύεται στα δίκτυα κοινωνικής, διαδικτυακά κοινωνικής δικτύωσης. Στο Facebook και λοιπά, και σκηνές τρόμου και ορίωται, ολοφύρονται από κάτω με τα σχόλια, πώς που έφτασε εδώ ο κόσμος, την ώρα που αυτά γίνονταν πολλαπλάσια πριν από κάποια χρόνια, απλά δεν τα γνωρίζαμε. Έτσι γινόμαστε κοινωνία των πάντων, έτσι υπάρχει ένας πόρος κοινωνικής αλληλεγγύης, συναδέλφωσης, ειρήνης, αυτές είναι οι θετικές πλευρές. Γνωρίζουμε τους πάντες, τα πάντα, τίποτα δεν είναι ξένο, τίποτα δεν είναι εχθρικό. Νομίζω ότι ήδη, επειδή και εγώ πιστεύω στην θετική εξέλιξη ανθρωπότητας και στα λόγια του Κορνήλιου Καστοριάδη που λέει ότι η ανθρωπότητα προχωράει μπροστά, πολλές φορές με αργά βήματα, πολλές φορές με παύσεις, πολλές φορές με μικρές παλινδρομήσεις, και όμως επειδή κρίνουμε στα πλαίσια του χρόνου ζωής μας, νομίζουμε ότι έχουμε παύση χρόνου ή οπισθοδρομήσεις. Συνολικά όμως βαδίζει μπρος. Ήθελα λοιπόν εγώ να καταλήξω, για να μην πω περισσότερα, ότι εγώ μέσα από τα βιβλία είδα ελπίδα, είδα αισιοδοξία, αλλά είδα και ένα κόδωνα κινδύνου, γιατί δεν είναι καθόλου επιστημονική φαντασία, είναι πιθανά σενάρια. Και δεν είμαστε καθόλου, δεν είναι, δηλαδή, αν είναι δυνατόν να πούμε ότι είμαστε πολύ χειρότερα τώρα, είμαστε πολύ καλύτερα τώρα και να μην φτάσουμε σε αυτά τα σημεία, να σκοτώνουμε τους γέροντές μας, να μην έχουμε δικαίωμα να εκφράσουμε την άποψή μας, όπως το τελευταίο, να μην έχουμε φως, να διαβάσουμε τη νύχτα, να μην έχουμε νερό να πληθούμε και όλα αυτά που μας χαρίζει ο πολιτισμός και η τεχνολογική εξέλιξη και ο λόγος στη συγγραφέα μας. Βέβαια χαίρομαι που είδες με ελπίδα
τα τρία αυτά, τις τρεις αυτές τις ιστορίες. Εγώ είστε μία αντιπαλότητα στους προλαλήσαντες, απλά έπρεπε να πω και εγώ την δική μου ανάγκη. Ασφαλώς, γι' αυτό είπα ότι είμαστε από πολλές, πορευόμαστε από πολλά, πολλές πολιτικές, τέλος πάντων, πλευρές και καλό είναι να τα λέμε όλα δικά. Πολιτικο-κοινωνικές. Για να είμαστε όλοι αγαπημένοι. Χαίρομαι που είδα στην ελπίδα. Για να είμαι ειλικρινής, στα δύο πρώτα δεν υπήρχε ελπίδα, αλλά ο εκδότης μου είπε «Κέτη, και τα τρία τελειώνουν άσχημα». Δεν σας λέω τώρα ακριβώς, τα τρία πάντως ήταν μαύρα. Και είπα «Έχεις δίκιο, δεν μπορεί πια να είναι και οι τρεις ιστορίες μαύρες και άρακλες», οπότε άλλαξα το τέλος τις δύο πρώτες. Δείτε την άφησα όπως είναι, πρέπει να τέλος κακό. Κακό, τέλος πάντων, δεν είναι το καλύτερο. Εγώ δεν το έλεγα κακό. Ναι, δεν είναι το καλύτερο. Καθαρτήριο. Ναι. Πάνω στον έλεγχο πληθυσμού και στο επίμονο φαινόμενο, το τέλος ήταν κακό. Απλά το άλλαξα για να μην, ακριβώς να μην είναι τόσο μαύρο το βιβλίο που το γύρισα. Γιατί και έτσι που το γύρισα, νομίζω πάλι τα μηνύματα νέα έρχονται και είναι μάλλον καλύτερα. Σχετικά με την ευθανασία που λες, τη δημοκρατία και η ευθανασία δεν πάει, καταρχάς πάει, διότι σήμερα η ευθανασία είναι αποδεκτή από όλες τις χώρες και δεν είναι περίεργο να φτάσει και εκεί, εφόσον οι πολίτες το αποδέχονται. Δηλαδή υποτίθεται ότι υπάρχει δημοκρατία, οι πολίτες λένε ναι, αυτό πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνεται, εφόσον λοιπόν σηκώνουν οι πολίτες, με δημοκρατικές διαδικασίες. Μάλιστα κάπου λέει εκεί που συζητούν με την, συζητάει ο κύριος Όρενσον με την υπάλληλο του κράτους. Λέει σε κάποιο σημείο, ναι, λέει, καταλαβαίνω τι λέει αυτός. Ωστόσο είναι δικαίωμά μας να αρνηθούμε, έτσι δεν είναι, που λέει, στην υπάλληλο ο κύριος Όρενσον. Η γυναίκα με κάρφωσε με το βλέμμα της. Ασφαλώς. Ζούμε σε δημοκρατικό καθεστώς, κύριε Σόρενσον. Δηλαδή είναι και μια ειρωνία. Σου λέει, στη δημοκρατία είμαστε. Θες να αρνηθείς, μπορείς να αρνηθείς. Άλλο βέβαια η απειλή που σε περιμένει μετά, που είναι μια αίρεση απειλή. Η παγκοσμιοποίηση έχει πολλές μορφές. Η παγκοσμιοποίηση είναι και αυτό που μας συμβαίνει με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Αν δεν υπήρχε παγκοσμιοποίηση, δεν θα είχαν μετανάστες και πρόσφυγες. Οι άνθρωποι αυτοί θα έμεναν εκεί και θα πέθαιναν περισσότεροι ή θα ζούσαν κάτω από θελεινές συνθήκες. Θα πεις, ζουν τώρα καλύτερα. Ας πούμε ότι ήρθαν σε ένα περιβάλλον που κάπως τουλάχιστον προσπαθεί, φροντίζει να ζήσουν λίγο ανθρώπινα. Η παγκοσμιοποίηση ίσως είναι η λέξη που ερεθίζει κάποιο κόσμο. Ίσως θα πρέπει να πούμε τη λέξη οικουμενικότητα, που είναι πιο ουδέτερη και που δεν ερεθίζει έτσι πολιτικά κάποιος. Είναι καλή με την έννοια ότι το να μην υπάρχουν αυτά τα κάθετα σύνορα των εθνών και να λέμε εμείς είμαστε Έλληνες, εσείς είστε Βούλγαροι, εσείς είστε Ιταλοί, εσείς είστε Τούρκοι, με μια έννοια ας πούμε ότι δεν είμαστε το ίδιο, δεν είμαστε, είμαστε κάτι άλλο εμείς και εσείς είστε κάτι άλλο. Αυτό δεν είναι καλό. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι απαρνούμαστε την καταγωγή μας. Εγώ το φαντάζομαι. Φαντάζομαι δηλαδή ένα κόσμο που θα είναι πράγματι ενωμένος, χωρίς σύνορα τέτοια κλειστά που να απομονώνονται οι λαοί. Όπως περίπου όταν δημιουργήθηκε το ελληνικό κράτος μετά την Επανάσταση του 1921, που ο κόσμος όλος ένιωσαν όλοι ότι ανήκουν στο ελληνικό κράτος, αλλά ο καθένας ένιωθε ότι είναι λίγο διαφορετικός. Αν θυμάστε τη Βαβυλωνία του Βυζάντιου, που μαζεύονται έτσι από όλα τα μέρη του ελληνικού κράτους και μιλάνε ο καθένας τη δική του διάλεκτο και δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Ελληνικά μιλάνε όλοι και όμως δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Είναι περίπου αυτό. Δηλαδή, σήμερα ζούμε στην Ελλάδα, λέμε ότι είμαστε Έλληνες και μετά λένε «Εγώ είμαι από την Κρήτη», «Εγώ είμαι από την Κέρκυρα», «Εγώ είμαι από τη Δράμα», «Εγώ είμαι από την Ήπειρο». Νιώθουμε δηλαδή μια διαφορετικότητα, μικρή, νιώθουμε μια ιδιαίτερη αγάπη για την ιδιαίτερη πατρίδα μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν νιώθουμε αγάπη για τους άλλους Έλληνες. Κάπως έτσι τη φαντάζομαι ότι θα προσπαθήσει στο μέλλον. Δηλαδή,
λαοί που νιώθουν φιλικά ο ένας απέναντι στον άλλο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απαρνιέμαι την εθνικότητά μου, τη γλώσσα μου, τις συνήθειές μου. Με αυτή την έννοια. Ναι. Μα νόμιζα ότι δεν έχεις κάτι να πεις. Όλοι έχουμε να πούμε κι άλλα. Δεν ξέρω αν... ναι. Και βέβαια εκφυλιστικά φαινόμενα έχουμε. Ειδικά τα τελευταία χρόνια έχουμε εκφυλιστικά φαινόμενα και γι' αυτό λέω ότι ελπίζω ότι θα πάμε καλύτερα. Δεν το υπογράφω όμως πια. Ενώ παλιότερα μπορούσα και να το υπογράψω. Τώρα απλώς είμαστε λίγο σε αναμονή να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Αλλάζει ο κόσμος. Είμαστε σε μια μεταβατική εποχή και δεν ξέρουμε αυτή η αλλαγή αν θα είναι οπωσδήποτε καλύτερη. Θα θέλαμε να είναι καλύτερη, δεν μπορούμε να το υπογράψουμε. Ξεκινάω με την ευχάριστη παρατήρηση ότι ενώ έχουμε έρθει στην παρουσίαση ενός βιβλίου, δεν μπήκε το θέμα στο λογοτεχνικό. Και νομίζω καλώς, γιατί η λογοτεχνική ιδιότητα της Κέτης είναι δεδομένη. Εγώ χαίρομαι για το θέμα, τα θέματα, δεν έχω διαβάσει το βιβλίο καταρχήν. Όμως, από αυτά που άκουσα, χαίρομαι για τα θέματα που θίγεις, ανεξάρτητα από το συμφωνώ, διαφωνώ, αυτά είναι δευτερεύοντα. Η ουσία είναι ότι περνάμε μια κατάσταση που μπορεί να είναι πολύ καλύτερη από προηγούμενους αιώνες, αλλά σίγουρα είναι πάρα πολύ δυσάρεστη για τα σχετικά πρόσφατα βιώματά μας. Θα κρατήσει αυτό? Τίποτα δεν κρατάει. Θα αλλάξει. Πού θα αλλάξει, σε ποια κατεύθυνση? Ούτε η Κέτη μπορεί να μας το δώσει, ούτε κανένας φωστήρας, ούτε καν η επιστήμη. Επικαλούμε όμως μια επιστήμη, την κυβερνητική, η οποία μαθηματικά αποδεικνύει ότι κάθε ζωντανός οργανισμός εξελίσσεται ανωδικά. Φτάνει σε μια κορύφωση, ενδεχομένως ακολουθεί μια οριζοντίωση και ο θάνατος, η πτώση. Σαν 7,5 δισεκατομμύρια περίπου που είμαστε οι άνθρωποι, δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι έχουμε φτάσει ακόμα στην κορύφωση. Σίγουρα ακολουθούμε ανωδική πορεία. Καμία όμως, κανένα διάγραμμα δεν ακολουθεί ευθεία άνοδο ή ευθεία οριζόντια ή πτωτική ευθεία. Όλα είναι με διακυμάνσεις. Ακόμα και αν βρισκόμαστε σε ένα κακό σημείο αυτή τη στιγμή, είναι καλύτερο από ό,τι ήταν πριν από 50 από 100 χρόνια. Και θα συνεχίσουμε, θα επανέλθουμε. Σε ποια κατάσταση, τι θα ακολουθήσει? Τη δημοκρατία που επικαλείται ο δυτικός πολιτισμός, τον αυταρχισμό, δεν νομίζω πως... Συγγνώμη. Τον αυταρχισμό, που δοκιμάστηκε και ο αυταρχισμός, όλα τα συστήματα έχουν δοκιμαστεί. Τι θα ακολουθήσει, δεν το ξέρω. Όμως χαίρομαι που η Κέτη καταπιάστηκε με αυτό το θέμα και μακάρι να φτάσει στα χέρια όλων των ανθρώπων, τουλάχιστον των συνελλήνων, να ερεθιστούν και να αναζητήσει ο καθένας από εμάς την όποια καινούργια κατεύθυνσή μας. Ευχαριστώ. Εγώ δεν θα σας αποκαλέσω Κέτη, ούτε κυρία Κέτη. Εγώ θα σας θυμίσω πώς λέγαμε στο γυμνάσιο Λεβιδίου ότι την άλλη ώρα έχουμε τη Βασιλάκου. Μας κάνατε στην πέμπτη ιστορία και στην έκτη ψυχολογία. Εκείνα τα δύσκολα τα πέτρινα χρόνια. Είχατε να κάνετε με δυναμικά αντίδασα αγροτόπεδα,
που δεν αφήνανε κιθάρια πάνω σ' άλλο, αλλά είχατε τον τρόπο, μπαίνοντας μέσα στην τάξη, να παίρνετε το σεβασμό μας. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω, γιατί δεν είμαι άνθρωπος που έχει σχέση με βιβλίο, είμαι άνθρωπος της αγοράς, είμαι επιχειρηματίας, είμαι συνδικαλιστής. Είναι με πολύ μεγάλη μου χαρά και πολύ μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ απόψε μαζί με συμμαθητές μου από το Λεβίδι, από το Γυμνάσιο Λεβιδίου. Ακούγοντας τα σχόλια των φίλων, των ανθρώπων, των ειδικών για βιβλία, κατάλαβα ότι δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαία τα σχόλια αυτά τα θετικά. Θυμάμαι πως χωρίς βοηθήματα πρόσθετα μας είχατε κάνει όλους να σας ακούμε ευλαβικά, να μάθουμε ιστορία. Σας επαναλαμβάνω, σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια. Ένα σχόλιο μόνο θα κάνω σχετικά με την τοποθετησή σας, ότι δεν είστε τόσο σίγουροι αν οι λαοί είναι όριμοι. Σας πληροφορώ ότι αν δώσει στο λαό σανό, θα φάει, θα τον αναχαράξει κάτω από το δέντρο και θα κοιμηθεί. Αυτό γίνεται. Θα σας μιλήσω λίγο απλά και λαϊκά, όχι λογοτεχνικά. Σήμερα δυστυχώς, όποιος αντέξει τον σαργαλισμό της αγοράς, γιατί περί αυτού πρόκειται, θα περιμένει τον επόμενο. Δεν θέλω να κάνω σχόλια για την αγορά μου. Καταρχάς δεν μιλάω πολιτικά, δεν τοποθετούμε πολιτικά. Σας επαναλαμβάνω, κυρία Βασιλάκου, είναι πολύ μεγάλη μου χαρά και πολύ μεγάλη μου τιμή και εμένα και των υπολείπων συμμαθητών. Είναι η Γεωργία Ιρογάρη, ο Βασίλης ο Κολυσογιαννάκης, ο Σπύρος Ευσταθίου, η Χριστίνα η Καρέλα, η Βασιλική Σόλη. Όλοι μας με μεγάλο αγώνα για να σας δούμε ζωή και σε τελικές θέσεις τα παιδιά σήμερα στο κράτος. Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά και πολύ μεγάλη μας τιμή που είμαστε εδώ απόψε και έχουμε στα χέρια μας το βιβλίο σας, στο οποίο περιμένουμε να σας κάνει και μια αφιέρωση. Καλή επιτυχία, θα θέλει να μιλήσει και η Γεωργία Ιρογάρη. Σχεδόν ο Γιάννης είπε αρκετά πράγματα, εγώ να προσθέσω ότι σας απολαύσαμε ακόμα μια φορά. Οι μνήμες δεν περνούν, από εσάς είχαμε άριστες στιγμές. Πολύ γλυκές στιγμές, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για απόψε. Και εμείς σας ευχαριστούμε και εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω εκτός από εσάς την Εύη και το Σταμάτη που είσαστε οι τρεις διαδοχικοί φιλόλογοι που είχαμε συντάξει. Εσάς την Τετάρτη, την Εύη την Πέμπτη και το Σταμάτη την Έκτη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε μαζί σας. Είναι και το λέμε από καρδιάς αυτό και δεν είναι σημαντικό. Γιώργο, στον Γιώργο το Μετήλια. Συμφωνώ και εγώ Γιώργο ότι έχουμε μια ανωδική πορεία και όπως το είπες, με ψωγυρίσματα, με δυσκολίες, το πράγμα έτσι δείχνει. Είπαμε όμως, με επιφυλάξεις, διότι ξέρουμε τι μπορεί να μας περιμένει πιο πάνω στη γωνία. Εμείς πιστεύουμε ότι θα γίνουν καλύτερα τα πράγματα, ας κάνουμε κι εμείς κάτι γι' αυτό, ας μην περιμένουμε τα θαύματα. Τώρα για τους μαθητές μου, είναι οι πρώτοι μου μαθητές αυτοί. Όταν μπήκα στην τάξη τους, δεν ήξερα και εγώ τι έκανα. Πειραματίστηκα μαζί τους. Αλλά φαίνεται ότι τα κατάφερα κάπως για να ακούω τέτοια καλά λόγια. Με την ευκαιρία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια βέβαια. Αλλά με την ευκαιρία ήθελα να σας πω ότι όταν θα διαβάσετε την τρίτη ιστορία του κράτος, η Ζωή Ιωάννου, που είναι μια καθηγήτρια, φιλόλογος, έχει πολλά στοιχεία από την προσωπική μου ζωή. Και μάλιστα μια συνέντευξη που μου πήρε ο Δημήτρης ο Αργασταράς, ακόμα δεν έχει δημοσιευθεί, η ερώτηση ήταν ότι βλέπουμε πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία σας να έχει η Ζωή Ιωάννου. Πώς το εξηγείτε αυτό? Και η απάντησή μου είναι ότι αντί να κάθομαι να εφευρίσκω στο λεπτομέρειες για τη ζωή της Ιωάννου, αποφάσισα να βάλω τις δικές μου. Χωρίς βέβαια ταυτίζομαι, γιατί είναι ένα σασυμπάθιστος χαρακτήρας αυτή, έτσι, δεν είναι, είναι αρνητικό πρότυπο η Ζωή Ιωάννου. Όμως,
όταν λέω, όταν γράφω ότι η Ιωάννου διορίστηκε σε μια επαρχιακή, σε μια κομμόπολη της Αρκαδίας, εννοώ το Λεβίδι. Όταν λέω ότι γύρισε μετά στην Αθήνα μετά από 2-3 χρόνια και διορίστηκε σε ένα σχολείο της Ανατολικής Αττικής, εννοώ τα Σπάτα. Σωστά, αλλά το άλλο σχολείο. Επομένως, οι αναμνήσεις της ζωής Ιωάννου, οι περιπέτειές της, έχουν κάτι από την προσωπική μου ζωή. Αυτό μόνο βέβαια, εξωτερικά μόνο τα στοιχεία. Δεν υπήρξα καταδότρια. Εξάλλου δεν υπήρχε νόημα, ήταν είχαμε δημοκρατία. Πολύ σύντομα θέλω να πω ότι από όσα ακούστηκαν μέχρι τώρα, είναι φανερό ότι το βιβλίο σου, Κέτη, βάζει τη σκέψη επί των τύπων των ίδων του σημερινού προβληματισμού, γενικότερα. Με βάση αυτό λοιπόν, όσο κι αν το αρνείσαι, πολιτικολογείς, κοινωνιολογώντας, να το πω έτσι. Και αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί κάποια στιγμή πρέπει οι πνευματικοί άνθρωποι να πολιτικολογήσουν, όχι σε κομματικό επίπεδο. Γιατί η πολιτική δεν είναι το κόμμα, έτσι. Η πολιτική είναι η πράξη του κάθε ανθρώπου, ο Πρόνια, τον Αριστοτέλη. Σε συγχαίρω λοιπόν, πραγματικά, γιατί μέχρι τώρα δεν έχουμε δει πνευματικούς ανθρώπους να βγαίνουν με θάρρος και να μιλάνε για αυτά τα ζητήματα. Το χρειαζόμαστε λοιπόν. Και πάλι συγχαρητήρια και καλή συνέχεια. Εγώ θέλω να σταθώ στη μορφή, όχι στο περιεχόμενο. Σε ορισμένα από αυτά που έχετε γράψει και αυτά που έχω διαβάσει στο blog σας, έχετε μία σεναριακή γραφή. Σαν να έχετε στο μυαλό σας ότι αυτό το πράγμα μπορεί να μεταφερθεί στον κινηματογράφο. Βέβαια, αν είσαστε στο Hollywood θα είχατε βγάλει εκατομμύρια. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, είναι σωστό αυτό που λέω, στέκει λίγο. Βάσει αυτά που είπες, κακώς άλλαξες το ρου των ιστοριών σου να έχουν καλό τέλος. Ιστορίες και ιστορία μερικές φορές και κακό τέλος. Η θρησκευτική αντίληψη ότι τα πράγματα θα καταλήξουν σε έναν παράδεισο, είτε επίγειο είτε μεταφυσικό, είναι ένας βολονταρισμός που αφορά την πίστη του ανθρώπου ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα, αλλά τα πράγματα δεν γίνονται πάντα καλύτερα. Από όσα είπες, κοινωνιολογώντας και πολιτικολογώντας, εγώ θέλω να σταθώ ότι είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο που οι τεκτονικές παγκόσμιες πλάκες της ιστορίας συγκρούονται, τα απόνερα πετάνε ανθρώπους σαν ψάρια έξω από το νερό. Τα ψάρια τι κάνουν, θέλουν να ξαναεπιστρέψουν στο νερό. Αυτή είναι η στάση μια σειρά ανθρώπων σήμερα σε αυτή την κοινωνία που αλλάζει μορφή και είναι μία περίοδος που η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας ημιτελής, μη ολοκληρωμένος θεσμός, και μέσα εκεί συγχωνεύονται και γίνονται ένα αμάγαλμα έθνη, τα οποία χθες ποιος θυμάται ότι η Γαλλία είχε 10 ή 15 έθνη μαζεμένα που σήμερα είναι Γαλλία, και ποιος θυμάται ότι η Ιταλία πριν 1,5 αιώνα ήταν 10 κράτη ή κρατήδια ή επαρχίες ή και συνενωθήκαν και έγιναν Ιταλία. Περίπου κανένας παρά μόνο εσείς οι ιστορικοί ή οι φιλόλογοι που τα διδάσκετε. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτές τις συγκρούσεις κάποιοι υποφέρουν, κάποιοι υφίσταται τις συνέπειες προγενέστερων πράξεων. Μέσα σε αυτή είναι, επειδή είμαστε εδώ και αρκετά μεγάλοι άνθρωποι και πολλοί από εσάς είστε συνταξιούχοι, εγώ λέω εδώ και μερικά χρόνια ως μια αιρετική άποψη ότι η επόμενη γενιά θα προχωρήσει σε μια μαζική πατροκτονία. Πατροκτονία. Αρνούμενοι να χρηματοδοτήσει ένα συνταξιοδοτικό σύστημα το οποίο δεν αντέχει να έχει 13% του ΑΕΠ της να δίνει συντάξεις στους ανθρώπους οι οποίοι είναι μεγαλύτεροι. Και οι νεότεροι να περιμένουν τη σύνταξη των παππούδων να πάρουν χαρτζιλίκι, να πάνε στις καφετέρειες να καθίσουν να παίξουν τάβλη ή να συζητήσουν για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Σε αυτό λοιπόν μέσα θα έχουμε δύσκολες μέρες, γιατί το καινούριο δεν μπορεί να γεννηθεί. Γιατί
πετύχαμε πάνω στην σύγκρουση των τεκτονικών πλακών. Αυτό που είπε η Νέλα ότι η κακή παγκοσμιοποίηση, παγκοσμιοποίηση είχαμε και στην αρχές του προηγούμενου αιώνα. Όταν ο βιομηχανικός... Την χαρακτήρισε, θα σου πω μετά γιατί είπαμε να κάνουμε μια κουβέντα δυο. Λοιπόν, αυτό που έγινε λοιπόν ήταν ότι ανάμεσα στην προβιομηχανική εποχή και στην βιομηχανική έγινε μια σύγκρουση που κατέληξε σε πολέμους. Εδώ μοιάζει το σκηνικό αυτό το σκοτεινό που περιγράφεις, ότι να τελειώνει ο βιομηχανικός πολιτισμός, ο μετέπειτα ο πολιτισμός της πληροφορικής δεν έχει εδραιωθεί ακόμα και θα εδραιωθεί πιθανά με πόλεμο. Θα έχει δυσκολίες. Ποτέ τα πράγματα δεν ήταν ευθύγραμμα και η φύση των ανθρώπων είναι ατελής. Βλέπω λοιπόν μέσα στα γραπτά σου μια γυναίκα που είχαμε στο Ηράκλειο Αττικής που ζω, η οποία γύρναγε σε όλες τις πολιτικές δημοτικές παρατάξεις και πούλαγε εκδούλευση στην κάθε μια από τις πολιτικές παρατάξεις και έλεγε ότι είμαι μαζί σας και είχε ένα μαγαζί και πήγαιναν οι γυναίκες των διαφόρων μελών και ψωνίζαν και συντηρούσε ένα μαγαζάκι που δεν μπορούσε να συντηρηθεί με κανονικές συνθήκες αγοράς. Ήρθε η κρίση και αυτό το μαγαζί τέλειωσε. Αυτή τώρα είναι στο Σόρα και φωνάζει σαν η τρελή του χωριού στην πλατεία ότι μου κλέψατε το ψωμί. Ποιο ψωμί? Την ίδια ώρα εγώ και μια σειρά από εσάς σηκώνουμε το τηλέφωνό μας ή το iPad και ψωνίζουμε από έναν αόρατο αντίστοιχο πολιτή πραγμάτων και μπορεί να αγοράσουμε παντελόνι, σακάκι, πουλόβερ από ένα παιδί το οποίο έχει μια παρόμοια δουλειά η οποία δεν έχει μαγαζί, δεν έχει πρόσταση ηλικία όπως. Αυτή είναι σύγκρουση ανάμεσα στο καινούριο και στο παλιό με επίπονο τρόπο όπως έγινε με τους ανθρώπους του 1800 τόσο με τις μηχανές που θέλαν να σπάσουν οι λουδίτες στις μηχανές γιατί ο ατμός ήταν κάτι πολύ κακό για τους χειροκίνητους οι φάντες στην Αγγλία. Η ζωή έτσι προχωράει μπροστά και θα έχουμε συγκρούσεις και θα έχουμε πόνο κάποια στιγμή και θα έχουμε πολέμους γιατί οι άνθρωποι δεν είχαν ειρηνικές περιόδους επί μακρών. Ίσως περισσότερο είναι η περίοδη που είχαμε πόλεμο και κάπου εκεί στο δεύτερο που είπες για το περιβάλλον κάτι μου θύμισε στον Τόλκιν με το εγωιστικό γονίδιο. Φανταστείτε ένα μήλο που γίνεται ένα τεράστιο πράγμα για να περικλείς 5 μαύρα σποράκια, 8 πόσα έχει μέσα ένα μήλο. Αυτή η προσπάθεια είναι για όλα τα όντα σε αυτόν τον πλανήτη, αυτή η προσπάθεια είναι η ιδεώνηση. Και σε τούτες και στις άλλες συνθήκες βρίσκει τρόπο η ζωή να συνεχίζει. Με έναν επίμονο τρόπο όπως λες στο βιβλίο σου. Σε ευχαριστώ. Κύριε Σαπουνάκη, αυτό που σχολιάσατε το έχω ακούσει και από άλλους και το ξέρω και εγώ ίδια. Δεν το κάνω βέβαια σκόπιμα. Έτσι μου βγαίνει ότι οι ιστορίες μου είναι σαν σενάρια και το έχω συζητήσει και με φίλους ότι θα μπορούσαν να γίνουν και ταινίες χολιγουντιανές μάλιστα. Με την ευκαιρία να περιευτολογήσω λίγο σε κάποιο παλιό βιβλίο μου το... Σταμάτησε το μυαλό. Μπράβο. Θα το βρούμε εδώ. Κάπου τα έχω γράψει τα βιβλία. Αυτό με το λεωφορείο που κρίνει ο επιβάτης και είναι όλοι οι ορνοί νεκροί. Όχι, δεν θέλω να πω αυτό, αλλά ναι και αυτό. Μα πού είναι τα βιβλία μου εδώ, κάπου δεν πρέπει να είναι. Α, ναι. Ο τέταρτος κλόνος. Εκεί περιγράφω, είναι καθαρά, αυτό είναι επιστημονική φαντασία, Κώστα. Όλα είναι. Εκεί περιγράφω μια κοινωνία που είναι προχωρημένη τεχνολογικά, όπου γίνεται κλόνος, πώς το λένε τώρα, κλωνοποιούν την Marilyn Monroe και γίνεται ένα παγκόσμιο είδωλο. Και είναι μια ιστορία που δεν θα την πούμε τώρα. Αυτή ήταν μια ταινία που θα μπορούσε άνετα να γίνει σενάριο για χολιγουντιανή ταινία. Το έχω αυτό, αλλά είναι κάτι που δεν το κάνω σκόπιμα. Βγαίνει και το απολαμβάνω. Δεν μου αρέσει πολύ η αφήγηση έτσι το να αναλύω πάρα πολύ τις καταστάσεις. Αυτό λιγάκι το βαριέμαι και το βαριέμαι και να το γράφω και να το διαβάζω. Προτιμώ έτσι μια γρήγορη εξέλιξη της υπόθεσης. Πάνω, δεν έχω τίποτα να πω σε αυτό που είπες, συμφωνώ. Ότι έτσι είναι. Δεν πιστεύω σε πατροκτονία, πιστεύω σε μια ήρεμη εναλλαγή. Πιστεύω ότι θα βρεθεί ο δρόμος, σιγά σιγά. Δεν θα μας σκοτώσουν, ούτε μεταφορικά ούτε κυριολεκτικά. Προς το παρόν τους στηρίζουμε τους νέους.
τους έχουμε και λίγο καλομάθη. Με ενοχλεί πάρα πολύ που βλέπω να δουλεύουν και να προκόβουν, και καλά κάνουν. Εγώ δεν με ενοχλεί που προκόβουν οι ξένοι στη χώρα μας, με ενοχλεί που δεν κάνουν το ίδιο και οι δικοί μας. Δηλαδή προτιμούν να γκρινιάζουν παρά να πιάσουν τη σκούπα και το φαράσι. Γιατί ας πούμε ο καθαριστής της πολυκατοικίας μου να είναι Αλβανός, μια χαρά είναι ο άνθρωπος και προκόβει και να είναι γερός και δυνατός. Αλλά γιατί να μην είναι και ένα, να μην έχουμε και ένα συνεργείο με Έλληνες καθαριστές. Κάπου τα έχουμε καλαμάθει τα παιδιά μας, έτσι. Αν ζοριστεί η κατάσταση θα μάθουν ίσως, θα πιάσουν και αυτά τη σκούπα. Όσο δεν ζοριστεί η κατάσταση, όσο υπάρχει ο παππούς που δίνει και το χρατζιλίκι, θα ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες και μακάρι να έρθουμε χωρίς να χρειαστεί να πιάσουμε τη σκούπα. Από την οπτική πλευρά του παιδιού, θα ήθελα να ρωτήσω αν ο κ. Σόρενσον είχε παιδιά. Τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Θα προχρώτησα μετά τα 80. Θα ήταν κάποια διαφορετική πλευρά, πλοκή. Ναι. Όντως ο κύριος Όρισον είναι χωρίς παιδιά και μάλιστα κάπου του λέει υπάλληλος ότι δεν κάνετε παιδιά, μπράβο σας, διότι έτσι δεν επιβαρύνατε και την οικονομία που. Φαίνεται δηλαδή ότι το νόημα εκεί της κοινωνίας αυτής είναι λίγες γεννήσεις και όσοι είναι ζωντανοί θα δουλεύετε και μετά όσοι δεν μπορείτε να δουλεύετε θα φεύγετε. Επομένως λιγότερα στόματα και όσα στόματα είναι εν ζωή θα δουλεύουν. Τώρα βέβαια τι συμβαίνει όταν κάποιος κάνει ένα παιδί και δένεται με δεσμούς αγάπης με το παιδί του. Το παιδί δηλαδή θα του πει στα 80 του χρόνια «Μπαμπά, ήρθε η ώρα να φύγεις, θα σε αποχαιρετήσουμε, θα σε φιλήσουμε, θα κλάψουμε λίγο και μετά θα σε στείλουμε στο καλό». Νομίζω ότι σε αυτή την κοινωνία όταν έχει μπει αυτή η λογική και την έχουν όλοι οι πολίτες ότι «Μα έτσι όμως πρέπει να γίνεται», και τα παιδιά και οι γονείς το δέχονται. Δηλαδή, πώς λέμε σήμερα, ας πούμε, γέρασε ο παππούς, θα τον πάμε σε ένα οίκο ευγυρίας του, παλιότερα αυτό θεωρεί το πολύ βαρύ, ας πούμε, και αστοργία και ασπλαχνία να πετάξεις το γέρο σε έναν άσυλο, αλλά σήμερα λέμε δεν γίνεται, θα πάει εκεί, θα έχει τη φροντίδα του, τους γιατρούς του, ξέρω εγώ, είναι καλά. Με την ίδια λογική, ας πούμε, μια τέτοια κοινωνία που δέχεται την ευθανασία θα λέει ότι ναι, εφόσον πήγε 80 χρονών ο παπάς ή ο παππούς, ήρθε η ώρα να φύγει. Δεν το δέχονταν. Φυσικά αν ήθελα να προχωρήσω το σενάριο θα μπορούσα να παρουσιάσω τον κύριο Σόρενσον με ένα παιδί. Οπότε και να παρουσιάσω ας πούμε την αντίδραση του παιδιού, ότι μπαμπά δεν θέλω να πεθάνεις, θέλω να μείνεις και να πάει αλλού η ιστορία μετά. Αλλά πήγαινε αλλού, δεν με ενδιέφερε κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Ποιος είστε? Υπάρχει ένα υπέροχο γιαπωνέζικο γεωγραφικό έργο, η Μπαλάτα του Ναραγιάμα, όπου υπάρχει μια σεναριακή άποψη πάνω σε αυτό ακριβώς το ερώτημα. Τα παιδιά σε μια μεσοελληνική κοινωνία μεταφέρουν τους γονείς τους όταν γίνονται 70 ετών σε ένα βουνό το Ναραγιάμα, όπου αφήνονται για να πεθάνουν. Ακριβώς όταν γίνονται 70 ετών. Και θεωρείται τυχερός ο γονιός που πάει εκεί και την ημέρα που πάει χιονίζει. Ούτως ώστε να φύγει αμέσως. Και η ηρωίδα, με την ηρωίδα αυτό συμβαίνει, την ημέρα που ο γιος της την πάει στο Ναραγιάμα χιονίζει. Εγώ ήθελα να πω κάτι και για την δική μου ανάγνωση του έργου της Κέτης. Αυτό που θα πω δεν είναι δικό μου, είναι πολύ γνωστό. Η τέχνη είναι ένα από τα πολύ ισχυρά, το ισχυρότερο εγώ πιστεύω, όπλο του ανθρώπου στον αγώνα του για επιβίωση και εξέλιξη. Η Κέτη με την λογοτεχνική της δική της ματιά ακριβώς αυτό κάνει, μας βοηθάει στον αγώνα μας για επιβίωση και εξέλιξη, οπλίζοντας τις αντιστάσεις μας και τις αντιδράσεις μας
στα προβλήματα που σήμερα αναφαίνονται και που βάζουν το ερώτημα πού πάνε και πού το πάνε οι σημερινές ανθρώπινες κοινωνίες. Χωρίς ουσιαστικά να θέλει να δώσει απάντηση η Κέτη πάνω σε αυτό. Οπλίζει τις αντιστάσεις μας και τις αντιδράσεις μας, εκτελώντας την υποχρέωσή της ως λογοτέχνης. Αυτό. Η επιστημονική φαντασία δεν είναι μελλοντολογία, ούτε είναι ένα είδος λογοτεχνίας που ασχολείται με εξωγήινους, ρομπότ, τεχνολογικές εξελίξεις, ακτίνες λέιζερ ή οτιδήποτε τέτοιο. Είναι ένα πολύ ευρύ είδος, ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 60 και μετά, ουσιαστικά παράγει φαντασιακούς κόσμους ακριβώς για να δείξει με πολύ καλύτερο τρόπο από ό,τι θα έκανε μια ρεαλιστική λογοτεχνία πτυχές πραγματικότητας. Ένα είδος επιστημονικής φαντασίας μπορεί να μιλάει για τις σχέσεις του ζευγαριού. Ουσιαστικά θα λέγαμε κατά την περιβόητη ρίση του Μαγιακόφσκι, η τέχνη δεν πρέπει να αντανακλά σαν τον καθρέφτη, αλλά σαν το φακό να μεγενθύνει που έχει μελοποιήσει και ο Μικρουσιός. Και νομίζω ότι θα ήταν υποτιμητικό για σένα να το τονίσουμε αυτό το πράγμα. Εγώ θα επιμείνω πάλι ως αναγνώστης, όπως είπε και ο κύριος πριν, εγώ δεν ξέρω για το Hollywood, αλλά αν ήσουν να έγραφες στην Αμερική στη δεκαετία του 60, ακριβώς με αυτά τα έργα, σήμερα θα ήσουν ένας από τους μεγάλους, μία από τους μεγάλους της παγκόσμιας λογοτεχνίας, της επιστημονικής φαντασίας με αυτή την ευρεία έννοια. Δηλαδή το έργο σου πραγματικά είναι διεθνών προδιαγραφών, θα έλεγα, απλώς βρίσκεσαι στο λάθος χώρο χρόνο και θα υποστεί συνέχεια. Έτσι, ακριβώς. Πώς θα δεν έχω να σου πω τίποτα πάνω σε αυτό, συμφώνω σε όλα. Στον Απόστολο θα πω ότι την παράδοση του Ναραγιά, ενώ την έχω ακουστά, δεν την έχω διαβάσει, αλλά όταν το ανέφερες αυτό, κάτι μου θύμισε. Πρέπει να έχω, να ξέρω την υπόθεση, μάλλον κάπου να την έχω ακούσει την υπόθεση. Και υπάρχει η λεγόμενη κρυπτομνησία, δηλαδή μπορεί να υπήρχε αυτό κάπου στο μυαλό μου όταν ξεκίνησα να γράφω τη δική μου ιστορία, χωρίς να έχω συνειδητοποιήσει ότι γράφω κάτι που έχει ήδη προηγηθεί. Εξάλλου δεν υπάρχει παρθενογένεση στην τέχνη, έτσι, το ξέρουμε αυτό. Για τα υπόλοιπα λόγια σου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω όμως ότι αρκετά σας κούρασα, έτσι δεν είναι, ότι πρέπει να χαλαρώσουμε λιγάκι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που ήρθατε. Ήταν μια βροχερή μέρα, ακατάλληλη για έξοδο, όμως εσείς ήρθατε τελικά και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό.